Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου του 2016. Είστε συντονισμένοι στο SBC και παρακολουθείτε την πρώτη γραμμή, την πρώτη σελίδα, την πρώτη ενημερωτική εκπομπή της ημέρας. Συνεδρίαση που καλείται να απαντήσει στο ερώτημα του κατά πόσον ήταν τελικά το road show στο Λονδίνο, που έφερε βραχυπρόθεσμα και συγκριακά μια μικρή κινητικότητα στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, είναι η σημερινή, σε μια αγορά που θα ήθελε βεβαίως να ανακάμψει δυναμικά, πνίγεται όμως από τον ισχνό τζίρο. Τα μηνύματα που φέρνει το road show από το Λονδίνο είναι σαφή. Παρά τα σημαντικά αυξημένα ραντεβού σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, ήταν τουλάχιστον συγκρατημένος ο ενθουσιασμός στα τέτα τέτα των εισηγμένων με τα funds. Οι διεθνείς επενδυτές τηρούν ακόμα στάση αναμονής, περιμένοντας κυρίως να ξεκαθαρίσουν οι εξελίξεις στις τράπεζες. Σε κάθε περίπτωση, εμείς πάμε τώρα να δούμε συνοπτικά την ειδησιογραφία της ημέρας μέχρι αυτή την ώρα. Τη μεταφορά 6-10 στο νέο υπερταμείο, αλλά και σειρά ρυθμίσεων για τη μετάβαση στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα που συνδέονται με τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο νέο υπερταμείο περνούν σύμφωνα με το προσχέδιο οι εταιρείες ΕΙΑΘ, ΕΙΔΑΠ, Κτηριακές Υποδομές, ΕΛΒΟ, Αττικό Μετρό και ΔΕΗ. Το προσχέδιο νομοσχεδίου για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, όπως ονομάζεται, το οποίο σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές σχεδιάζεται στην τελική του μορφή να κατατεθεί μέσα στις επόμενες ώρες στη Βουλή, περιλαμβάνονται οι εκκρεμότητες στο πεδίο του Υπουργείου Εργασίας, αλλά και σειρά διατάξεων για την αγορά και ενέργειας και μεταφορών. Επιπλέον, περιλαμβάνει τις εκκρεμότητες του ασφαλιστικού για την αύξηση των εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, καθώς και τις αλλαγές στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά και τη συμφωνία με τους δανειστές για τη στελέχωση του Εποπτικού Συμβουλίου του Ταμείου Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας. Επίσης, περιλαμβάνονται η επανεξέταση του σχεδίου απελευθέρωσης του φυσικού αερίου και των συνθήκων πρόσβασης των εναλλακτικών προμηθευτών, η μεταφορά στην εθνική νομοθεσία του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η τροποποίηση της νομοθεσίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με σεβασμό των υφιστάμενων συμβάσεων, σύμφωνα πάντα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η λήψη μέτρων για την παροχή επαρκών πόρων, ώστε η νέα αρχή εσόδων να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Για το πολυνομοσχέδιο θα ακολουθηθεί η κατεπίγουσα διαδικασία, με στόχο την ερχόμενη Δευτέρα να συνεδριάσουν οι αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές και την Τρίτη το πολυνομοσχέδιο να εισαχθεί στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση. Δύσκολη εβδομάδα θα είναι η επόμενη για τους φορολογούμενους. Ρυθμίσεις 12 δόσεων και πιστωτικές κάρτες επιστρατεύονται για να σηκωθούν τα βάρη της εφορίας. Αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται στις πληρωμές ένφια από τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες με μικρό φόρο, την ίδια ώρα που οι λογιστές τρέχουν να ρυθμίσουν σε 12 μηνιαίες δόσεις τις φορολογικές υποχρεώσεις των πελατών τους και οι ίδιοι φορολογούμενοι τρέχουν στις τράπεζες ώστε να βάλουν στην πιστωτική τους κάρτα τα χρέη τους στην εφορία, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να πληρώνουν μέχρι το καλοκαίρι του 2017, όταν πιθανότατα θα ξαναβάλουν τους φόρους σε μηνιαίο διακανονισμό για να βγει και ο νέος χρόνος. Ο Σεπτέμβρης όμως είναι δύσκολος μήνας και για το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς έχει υπολογιστεί πως για να μην πέσουν έξω οι μηνιαίοι στόχοι του προϋπολογισμού και για να μην συρρυκνωθεί η υπέρβαση τακτικών εσόδων που έχει καταγραφεί ως και το τέλος Αυγούστου, θα πρέπει τα προβλεπόμενα έσοδα να καλυφθούν μέχρι κεραίας και να μπουν στο Δημόσιο Ταμείο τουλάχιστον 4,34 δισεκατομμύρια ευρώ. Η προθεσμία πληρωμής των φορολογικών τους υποχρεώσεων για 6,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων και 2,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή. Βεβαίως, αναμφίβολα πολύ υπό το βάρος συσσωρευμένων υποχρεώσεων αφήνουν τις πληρωμές για την τελευταία ώρα. Μεγάλος όγκος φορολογούμενων όμως, σύμφωνα με την εικόνα που έχει το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι αυτήν τη στιγμή, έχει ήδη σπεύσει να πληρώσει. Αρμόδιες πηγές, μάλιστα, αναφέρουν έντονη ροή πληρωμών του ένφια ήδη από τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου και τις πρώτες του Σεπτέμβρη, φαινόμενο το οποίο παροτρύθηκε και πέρυσι, όταν τότε είχε αποδοθεί κυρίως στην επιβολή των capital controls. Η επανεμφάνιση του φέτος συνδέεται πλέον με το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι, στους οποίους έχουν βεβαιωθεί μικροποσά ένφια έως 50 ευρώ, σπέβδουν να πληρώσουν για να ξεμπερδεύουν. Παράλληλα, άλλωστε, καταγράφεται ένα κύμα συμψηφισμών ένφια με επιστροφές φόρου στις ΔΟΗ, με τους φορολογούμενους να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση, ενώ οι ρυθμίσεις των 12 δόσεων στην εφορία και η πληρωμή των φόρων μέσω πιστωτικών καρτών έχουν, όπως είπαμε, ομοίως την τιμητική τους αυτές τις μέρες. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ψάχνει το μονοπάτι που θα οδηγήσει τη χώρα έξω από τη βαθιά επταετή κρίση και προσβλέπει σε ανάπτυξη από αυτήν τη χρονιά, αλλά και σε επιστροφή στις αγορές το 2017. Αυτός ήταν ο λόγος με τον οποίο σχολίασαν οι δημοσιογράφοι του πρακτορείου Reuters
τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πρακτορείο ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισημαίνει στη συνέντευξή του ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι πρέπει να παραμείνει στο τραπέζι η ελάφρυνση του χρέους. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πρέπει να γίνει ένα σημαντικό βήμα ανακάλυψη μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, κάποια στιγμή η συζήτηση έφτασε μέχρι και την γραβάτα του Πρωθυπουργού, με τον ίδιο να λέει: το θέμα για την ελάφρυνση του χρέους είναι πιο σοβαρό από μια γραβάτα. Για να καταλήξει, λέγοντας πως η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει ανεξάρτητα από τα εσωτερικά θέματα και τις εκλογικές διαδικασίες μιας χώρας. Στο βίντεο που ακολουθεί, είπαμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στο πρακτορείο Reuters, όπου βέβαια μιλάει και για την αγορά και για την ανάπτυξη και για τις προοπτικές της χώρας. Για ανάπτυξη έως και 0,4% το 2016 και επιστροφή στις αγορές ομολόγων από το 2017, μίλησε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters. Χαμογελαστός, φορώντας μπλε κοστούμι και χωρίς γραβάτα, σκιαγράφησε το μονοπάτι το οποίο ελπίζει ότι θα επιτρέψει στη χώρα να βγει από την επταετή οικονομική κρίση. Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι η Ελλάδα μπορεί να εκπληρώσει ή να ξεπεράσει την πρόβλεψη της Eurostat για ανάπτυξη 2,7% για το 2017, τόνισε ότι έως τώρα έχει ξεπεράσει τις προβλέψεις για το 2016 και ότι περιμένει το ίδιο και για το επόμενο έτος. Ωστόσο, είπε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τα μηνύματα που έχουν σταλεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές και εάν θα υπάρξει επιστροφή ξένων επενδύσεων ή όχι. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι ελπίζει πως στους επόμενους 6 μήνες η Ελλάδα θα μπορέσει να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, από το οποίο έχει αποκλειστεί έως τώρα λόγω της χαμηλής πιστοληπτικής της αξιολόγησης. Εάν συμβεί αυτό, εκτίμησε, θα μπορέσει τότε να γίνει δοκιμή του ενδιαφέροντος των αγορών για το ελληνικό χρέος τον επόμενο χρόνο. Νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει ισχυρό μήνυμα ότι είμαστε έτοιμοι να προετοιμάσουμε τη διαδικασία έκδοσης ομολόγων, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Τσίπρας επεσήμανε ακόμη ότι τα έσοδα της κυβέρνησης και οι εισροές από τον τουρισμό είναι ισχυρά και ότι η Ελλάδα μπορεί να καταγράψει ανάπτυξη της τάξης του 0,2% έως 0,4% φέτος, πολύ παραπάνω από την πρόβλεψη της Eurostat που έκανε λόγο για συρρίκνωση κατά 0,3%. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η ικανότητα της Ελλάδας να εκδώσει μερικά ομόλογα του χρόνου και να επιστρέψει πλήρως στις αγορές ομολόγων το 2018 εξαρτάται από 3 παράγοντες. Εάν θα υπάρξει ελάφρυνση του χρέους, εάν βελτιωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης και αν λάβει μια ανάλυση χρέους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία αναδείχνει ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Έτσι και αλλιώς θα πρέπει να υπάρξει πρόοδος μέχρι το τέλος του χρόνου στο θέμα της πρότασης ελάφρυνσης του χρέους, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείς για το αν είναι θυμωμένος με τη Γερμανία και την αργή πορεία της στο θέμα της ελάφρυνσης του χρέους, αλλά και για την υπόσχεσή του ότι θα φορέσει γραβάτα εάν καταστεί αυτό εφικτό, απάντησε: είναι πολύ σοβαρό θέμα. Δεν αφορά μόνο γραβάτες. Θα αλλάξει τη δυνατότητα μιας χώρας που έχει περάσει πολλά να αποκτήσει πραγματικά μια συντηρήσιμη οικονομική ανάκαμψη. Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να προχωρά άσχετα με τα εσωτερικά θέματα και τις εκλογικές διαδικασίες κάθε χώρας. Πρέπει να κοιτάξουμε τα κοινά ενδιαφέροντά μας και όχι τα προβλήματα του μικροπολιτικού επίπεδου. Η συνέντευξη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Reuters έγινε σε σουίτα ξενοδοχείου που εγκαινιάστηκε για το σκοπό αυτό. Έχει συνέχεια η συνέντευξη. Μάλλον ο Πρωθυπουργός έδωσε παραχώρηση συνέντευξη και στην εφημερίδα Wall Street Journal, όπου πάνω κάτω βεβαίως είχε την ίδια θεματολογία και τις ίδιες απαντήσεις. Και εκεί τόνισε στην συνέντευξη του Wall Street Journal πως είναι άδικο να συνδέεται το θέμα του ελληνικού χρέους με τις γερμανικές εκλογές. Τόνισε πως είναι κλειδί για την προσέλκυση επενδύσεων η συμμετοχή στο QE, στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ζήτησε να τηρήσουν τις δεσμεύσεις οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό και χαρακτηριστικά τόνισε πως κατά την εκτίμησή του η δεύτερη αξιολόγηση θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου και ότι τα μέτρα για το χρέος θα έχουν καθοριστεί έως τα τέλη του 2016, με χρόνο επαρκή δηλαδή, για να μπορέσει να συμμετάσχει η Ελλάδα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που υπενθυμίζουμε ότι με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα θα ολοκληρωθεί, μάλλον δεν θα ολοκληρωθεί, θα πάει οπωσδήποτε μέχρι και το Μάρτιο του 2017, με ενδεχόμενη περαιτέρω επέκτασή του, αν και εφόσον βεβαίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα στελέχη της κρίνουν κάτι τέτοιο απαραίτητο. Αυτές ήταν οι διαδοχικές συνεντεύξεις του Πρωθυπουργού στα αμερικανικά media. Πάμε να δούμε τώρα και τα υπόλοιπα θέματα. Επανερχόμαστε στην εντός των τυχών επικαιρότητα.
σε νέες αυξήσεις των τελών κυκλοφορίας, προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό να εισπράξει 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ από τη συγκεκριμένη πηγή. Τα νέα σενάρια που εξετάζονται από το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνουν αλλαγές στις κλίμακες υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας, με το ατελές όριο εκπεμπομένων ρήπων διοξιδίου του άνθρακα να πέφτει από τα 90 γραμμάρια ένα χιλιόμετρο στα 85 γραμμάρια ένα χιλιόμετρο. Άλλο ένα σενάριο που βρίσκεται σε συζητήσεις αφορά στη μείωση των τελών κυκλοφορίας για οχήματα μεγάλου κυβισμού και ηλικίας άνω των 15 ετών, προκειμένου να δοθεί κίνητρο στους ιδιοκτήτες που έχουν καταθέσει πινακίδες να τις παραλάβουν εκ νέου. Ωστόσο, σχεδόν βέβαιο είναι ότι το μεγαλύτερο πλήγμα θα δεχθούν όσοι έχουν στην κατοχή τους γιοταχή περίπου 9 ετίας. Στο σενάριο που δείχνει να επικρατεί, προβλέπεται επέκταση του συστήματος επιβολής των τελών που καθορίζεται με τους εκπεμπόμενους ρήπους. Όπως όλα δείχνουν, σε αυτό το σύστημα θα συμπεριληφθούν τα αυτοκίνητα που έχουν πρώτη ημερομηνία αδείας την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά. Με δύο λόγια, όποιος έχει αυτοκίνητο με ημερομηνία κυκλοφορίας προγενέστερη του 2007 θα πληρώνει τέλη με βάση τον κυβισμό. Όποιος έχει αυτοκίνητο με ημερομηνία κυκλοφορίας μεταγενέστερη του 2007 θα πληρώνει με βάση τις εκπομπές αερίων ρήπων. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως θα πληρώσουν έως και 53 ευρώ λιγότερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων με κυβισμό από 1072 έως 1357 κυβικά, τα οποία όμως θα εκπέμπουν γύρω στα 90 γραμμάρια ρήπων. Αυτά είναι πρακτικά όλα όσα ανήκουν στην κατηγορία Euro 5. Αντιθέτως, επιβαρύνονται οι οδηγοί τα οχήματα των οποίων εκπέμπουν πάνω από 120 γραμμάρια ρήπους. Οι επιβαρύνσεις ξεκινούν από τα 10 ευρώ και ξεπερνούν ακόμα και τα 150 ευρώ για τα πιο ρηπογόνα οχήματα. Για τα γιοταχή με κινητήρες από 1358 έως 1548 κυβικά εκατοστά, οι έχοντες αυτό το όχημα επιβαρύνονται όσοι έχουν όχημα που εκπέμπει πάνω από 140 γραμμάρια. Από τα 160 γραμμάρια και πάνω, οι επιβαρύνσεις μάλιστα ξεπερνούν και τα 140 ευρώ. Τώρα, στην κατηγορία κυβισμού από τα 1549 έως τα 1738 κυβικά εκατοστά, το σημείο καμπής είναι τα 152 γραμμάρια ένα χιλιόμετρο. Πάνω από αυτό το όριο θα υπάρχουν επιβαρύνσεις. Στην κατηγορία 1739 έως 1928 κυβικά εκατοστά, προκύπτουν ελαφρύνσεις ακόμα και για τα οχήματα που εκπέμπουν έως 160 γραμμάρια ρήπους. Από αυτό το όριο όμως και πάνω υπάρχουν επιβαρύνσεις. Στα οχήματα με κυβισμό από 1929 έως 2357 κυβικά εκατοστά, οι ελαφρύνσεις είναι σημαντικές ακόμα και για αυτοκίνητα που εκπέμπουν πάνω από 200 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα. Το σημείο καμπής εδώ ορίζεται στα 227 γραμμάρια, όριο που όπως καταλαβαίνουμε είναι αρκετά αυξημένο. Να σημειωθεί δε πως τα τέλη κυκλοφορίας πρέπει να πληρωθούν και φέτος από τον Νοέμβριο έως και το τέλος Δεκεμβρίου. Επιστρέφουμε στη Νέα Υόρκη και στις συναντήσεις του Πρωθυπουργού, διότι είχε μια συνάντηση κορυφής με τον Γενικό Γραμματέα Ban Ki-moon χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός, λίγο πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε αντικειμενικά σφιχτό χρονικό πλαίσιο, όπου υπήρξε δυνατότητα να τεθούν διαγραμματικά τα ζητήματα του προσφυγικού, του Κυπριακού και εκείνου της ονομασίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Ο κύριος Μπαν ευχαρίστησε την Ελλάδα για την διαχείριση του προσφυγικού, δήλωσε δε εντυπωσιασμένος από τον εθελοντισμό και από τον τρόπο αντιμετώπισης των προσφύγων από τους κατοίκους της Λέσβου, την οποία είχε επισκεφθεί. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θεωρεί τους κατοίκους της Λέσβου άξιους για τον Νόμπελ Ειρήνης λόγω ακριβώς των προσπαθειών τους. Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον κύριο Μπαν Κιμούν για τη συνεργασία του ΟΗΕ και τον ίδιο προσωπικά για το ρόλο του στην ανάδειξη του προσφυγικού ως παγκοσμίου ζητήματος. Υπογράμμισε τη σημασία της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και αναφέρθηκε και στις ειδικές δυσκολίες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ διακόπτουμε. Πάμε στη Βουλή. Μιλάει ο κύριος Νίκος Παπάς για τις άδειες. Διότι έχουν βγει τα δημοσιεύματα της καθημερινής προδιετίας που αυτή τη συγκεκριμένη έκταση την τίνει και την περιτυλίγει με το success story του κύριου Σαμαρά. Και μιλάει για επενδύσεις 1,5 δις που θα πάνε εκεί. Και έρχεστε εσείς σήμερα σαν να μην έχει προηγηθεί αυτή η δημοσίευση και μιλάτε ακριβώς στους ίδιους τόνους. Αυτά ως προς τα βοσκοτόπια. Επιτρέψτε μου να καταθέσω στα πρακτικά το σχετικό δημοσίευμα το οποίο είναι από το 2014 και ακριβώς μιλάει για αυτή την έκταση και την εντάσσει στην δυνατότητα των μεγάλων επενδύσεων κτλ. Κτλ. Τώρα για τον κύριο Ματζουράνη. Κοιτάξτε να δείτε, η μέθοδος της τρομοκράτησης και της πίεσης των δημόσιων λειτουργών, και αυτό δεν το λέω για σας, γιατί το ότι το λέτε εσείς έχει λίγη σημασία, το ότι το δοκιμάζουν κάποιοι με οικονομική επιφάνεια, αυτά δεν περνάνε. Και θεωρώ ότι είναι ντροπή τους, όχι του Φωτήλα, του Κοντομινά, του Βαρδινογιάννη, του Αλαφούζου, όλων αυτών που στείλουν δελτία, γιατί νομίζουν ότι μπορούν να πιέσουν τους δημόσιους λειτουργούς, που δουλεύουν για 1.200 και 1.500 ευρώ, επειδή αυτοί έχουν εκατομμύρια.
Αυτά τα πράγματα τελειώσανε. Όποιος θέλει κόντρα, εδώ στην πολιτική ηγεσία. Στην πολιτική ηγεσία, η οποία αναλαμβάνει την απόλυτη ευθύνη. Διαγωνισμός με τέτοιο έλεγχο δεν έχει ξαναγίνει στο ελληνικό δημόσιο. Και λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ. Μιλάει η ερώτησή σας για διαγωνισμό παροδία. Τι έρχεστε και μερικάζετε εδώ, κύριε Φωτήλα? Αυτά εδώ? Αυτά τα ωραία ενσταντανέ? Δεν τους άρεσε ο διαγωνισμός? Αυτά εδώ, διαγωνισμό παροδία, όλα τα κανάλια. Διαγωνισμός παροδία. Αυτός ήταν διαγωνισμός παροδία, βεβαίως. Ενώ δεν ήταν διαγωνισμός παροδία ο διαγωνισμός για τον ψηφιακό πάροχο, όπου ήταν μοναδικός συμμετέχον το consortium ή επιχειρηματικό. Εκεί γίνανε τα έσχη. Και θα έπρεπε και εσείς που το κόμμα σας έχει ψηφίσει, ακούστε με, το κόμμα σας έχει ψηφίσει όλες τις διατάξεις του νόμου μας σε σχέση με το διαγωνισμό και όλες τις προϋποθέσεις. Τα υπερψηφίσατε και το χαιρέτησα από το βήμα της Βουλής. Δεν θα έπρεπε τώρα λοιπόν για λίγα λεπτά δημοσιότητας να σηκώνεται αυτός ο αχός. Και κρατηθείτε και για την Τράπεζα Αττικής και μην προτρέχετε, διότι από ό,τι μαθαίνω, αυτά που βγάζουν μάτι σε σχέση με την Τράπεζα Αττικής είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Κρατηθείτε. Και κρατηθείτε και σε σχέση με τα πόθενές και σ' άλλων υποψηφίων. Διότι γράφτηκε κάπου ότι ένας εξ αυτών δηλώνει ότι τις επόμενες δόσεις θα τις καταβάλει, λέει, από τα κέρδη που θα βγάλει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Μην προτρέχετε λοιπόν, ούτε εσείς, ούτε εμείς να προτρέχουμε. Να αφήσουμε την Επιτροπή να κάνει τη δουλειά της όπως την έκανε και στέλνω ένα καθαρό μήνυμα. Ουδείς θα βρει εξυλαστήρια θύματα στους δημόσιους λειτουργούς που με περίσσευμα αισθήματος καθήκοντος επιτέλεσαν αυτή την ύψιστη υποχρέωση προς το δημόσιο. Μπορεί να μην τους αρέσει που για πρώτη φορά θα βάλουν το χέρι στην τσέπη για να πάρουν τις άδειες, αλλά αυτή η διαδικασία έτσι θα ολοκληρωθεί. Ένα αριθμό σας πω, 300 εκατομμύρια κύριε Φωτήλα. Παραλάβαμε μία κατάσταση ζούγκλας, αρρύθμιστη και με δυσμενή συσχετισμό δυνάμεων αυτής της επιχειρηματικής ελίτ έναντι της πολιτικής. Θα πρέπει να μας πούνε οι προκάτοχοί μου, αυτοί που κατέχαν αυτό το χαρτοφυλάκιο, γιατί δεν καταλογίζανε τους φόρους που προέβλεπαν οι ψηφισμένοι νόμοι. Το φόρο διαφήμισης και τα τέλη χρήσης συχνοτήτων. Ποιος τους πίεσε? Ποιος κράτησε στο τραπέζι τους απάνω ανυπόγραφα τα χαρτιά αυτά? Γιατί εμείς καταφέραμε να εισπράξουμε 50 εκατομμύρια από την αρχή του 2015 και είναι καταλογισμένα άλλα τόσα? Και τώρα 250 εκατομμύρια για τις άδειες. Τελειώνει, νομίζω, ο κύκλος της προσπάθειας δημιουργίας εντυπώσεων. Ολοκληρώνεται η διαδικασία και νομίζω ότι η επόμενη μέρα της τηλεόρασης θα μας κάνει να θυμόμαστε έτσι αυτά τα επεισόδια και αυτά τα σπαρταρίσματα τα τηλεοπτικά με έτσι ένα μηδίαμα και λίγη πικρία για όσους από εμάς έχουν ακούσει τα εξαμάξεις και για το ίδιο τους το πρόσωπο και για την οικογένειά τους. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Κύριε Φωτήλα, δευτερολογία. Μάλιστα, παρακολουθήσαμε κυρίες και κύριοι την απάντηση, μιλάμε την απάντηση του Υπουργού, του κ. Νίκου Παπά για τις τηλεοπτικές άδειες στο θέμα. Φυσικά στην ερώτηση που έχει καταθέσει για το θέμα ο βουλευτής, ο κύριος Φωτήλας. Είδαμε λοιπόν τον κύριο Παπά. Νομίζω ότι στη συνέχεια θα έχουμε και περισσότερες πιθανότητες να δούμε ενδεχομένως αν θα υπάρχει ανταπάντηση. Στη Βουλή ήμασταν συνδεδεμένοι. Στη Βουλή, εκεί όπου το μείζον θέμα και πάλι σήμερα είναι αυτό των τηλεοπτικών αδειών. Θυμίζω τη Δευτέρα, η κρίσιμη επόμενη ημερομηνία στην όλη διαδικασία. Οπότε θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση από τους υπερθεματιστές που έχουν καταλήξει στις 4 άδειες. Έχουμε και εδώ ανοιχτό το μέτωπο, ανοιχτές κεραίες μας για να παρακολουθούμε το ρεπορτάζ. 1,78 στο μεταξύ έχει ανοίξει, μάλλον 1,78 είναι η αγορά που βλέπετε από το χθεσινό κλείσιμο. Με βάση αυτό το άνοιγμα, με βάση αυτό το νούμερο, θα πρέπει να κριθεί η σημερινή αντίδραση. Σε πολύ λίγο θα έχουμε την πρώτη αντίδραση, το πρώτο δείγμα γραφής. Μέχρι τότε μπορούμε να πάμε να κάνουμε ένα πρώτο μικρό διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και θα επιστρέψουμε βεβαίως με τα πρωτοσέλιδα του σημερινού τύπου.
Και πάλι μαζί, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στο SBC, στο οικονομικό κανάλι της πόλης, στο οικονομικό κανάλι της χώρας. Η αγορά ξεκίνησε στο αρνητικό της πρόσημο. Είναι εξαιρετικά νωρίς για να έχουμε την οποιαδήποτε, αν θέλετε, είδηση. 0,20 παντούς για το τυπικό της υπόθεσης, με τις πρώτες 600.000 ευρώ να έχουν ήδη μπει στο ταμείο, να έχουν ήδη αλλάξει χέρια. Πάμε να δούμε στο σημείο αυτό εμείς την επικαιρότητα της ημέρας μέσα από τα πρωτοσέλιδα του σημερινού τύπου. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Αυγή, στο βασικό της θέμα. Τα σέβη του στη Νέα Δημοκρατία, λογοπαίγνιο με το σήμα του ΣΕΒ και τη Νέα Δημοκρατία, ομή πολιτική παρέμβαση των βιομηχάνων, ενθουσιασμένη ηγεσία του συνδέσμου από τις υποσχέσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Χθες ήταν success story Σαμαρά, σήμερα είναι Βοσκοτόπια Καλογρίτσα, στον υπέρτιτλο της εφημερίδας. ΓΕΣΕΒΕ και ΣΕΒ μπλόκαραν τη δανειοδότηση του ΙΚΑ, επιμένει στο άλλο θέμα, στο άλλο τύπημα για το ρόλο του ΣΕΒ η εφημερίδα. Κανένα πρόβλημα με τις συντάξεις, διαβεβαιώνει η διοίκηση. Ελεύθερος ο Αχμέτ Αλτάν, στα υπόλοιπα χτυπήματα της εφημερίδας. Πρώην επίτροπος, νυν υπουργός με offshore. Συνέντευξη στο Reuters του Αλέξη Τσίπρα, ανέπτυξη 0,2 με 0,4% φέτος. Αλλαγές στις εισφορές για τα προαπαιτούμενα και Μητσοτάκης μεταξύ Διαμαντοπούλου και Άμβωνος. Αυτά όσον αφορά στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αυγή. Πάμε στη Δημοκρατία. Και εδώ το θέμα των συντάξεων, αλλά βέβαια από την αντίθετη οπτική. Τραγική κατάσταση για τις συντάξεις. Κρύος υδρότας στο ΙΚΑ για το πώς θα βγουν οι πληρωμές Οκτωβρίου. Ο ΑΕ ζήτησε ήδη από το ΑΚΑΓΕ 150 εκατομμύρια ευρώ. Τα ελλείμματα ανατινάζουν τα ταμεία. Ζωφερό το μέλλον. Και τέταρτος γύρος περικοπών στις επικουρικές. Ποιους αφορά? Στον υπέρτο της εφημερίδας, συνωστισμός υποψηφίων 100 αιτήσεις για τη θέση του Προέδρου της Εθνικής Τραπέζης. Και το Ολυμπιακό Στάδιο στη Βέρμαχτ, λέει η Δημοκρατία. ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΦ ενέχειρο στους δανειστές. Με offshore στις Μπαχάμες, πρώην πολιτικός Λαβριντιάδης Κυριακίδης και αξιωματούχοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μιλάμε πάντα για τις λίστες των offshore στις Μπαχάμες. Λοιπόν, ένφια. Ταλαιπωρία στις ΔΟΗ για συμψηφισμούς από επιστροφές φόρων στα άλλα χτυπήματα της εφημερίδας. Το κύριο άρθρο της Δημοκρατίας στη βιτρίνα του Παγκόσμιου Τύπου. Οι μαύρες τρύπες στο Μαρούσι του Καλογρίτσα. Ούτε καν στο πέτο μια σημαία ελληνική. Το θέμα με τη φωτογραφία με τις δύο τουρκικές σημαίες πίσω από τους κύριους Ερντογάν και Τσίπρα. Άριος Πάγος. Θεμητό οι εργοδότες να ψάχνουν τους υπολογιστές των υπαλλήλων τους. Νέα αναδιάρθρωση στην αστυνομία με λιγότερα τμήματα. Αυτά λοιπόν και με την εφημερίδα Δημοκρατία. Συνεχίζουμε με το Έθνος. Έκτακτο πακέτο βοήθειας για τους αγρότες μετά τις καταστροφές ρεκόρ της φετινής χρονιάς. Νέα κοινοτικά κονδύλια με την έγκριση της Κομισιόν για αποζημιώσεις καλλιεργητών και κτηνοτρόφων σε όλη τη χώρα. Οι όροι και οι προθέσεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων. Να θυμίσουμε βεβαίως πως σήμερα η εφημερίδα βγαίνει με το ένθετο αγρότης, εξού βεβαίως και το χτύπημα στο πρωτοσέλιδο, αλλά και η επιλογή του πρώτου θέματος. Σημεία και τέρατα στον υπέρτιτλο, τώρα διαβάζω. Αποκάλυψη σημεία και τέρατα στην Τράπεζα Αττικής περιγράφει το πόρισμα της Τραπέζης της Ελλάδος. Εισήγηση εισαγγελέα του Αγρίου Πάγου στον νόμο Κατσέλη και τα δάνεια εργατικής κατοικίας. Στα άλλα χτυπήματα, διεθνής αμνηστία, κίνδυνος εγκλωβισμού, 60.000 προσφύγων στην Ελλάδα, οι άδειες και οι σκιές, άγριος πόλεμος με τα πόθεν έσχες. Το θέμα βεβαίως εδώ για τις τηλεοπτικές άδειες. Περνάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Και εδώ συντάξεις στο βασικό χτύπημα. Στο κόκκινο, οι συντάξεις του ΙΚΑ. Το ΔΣ απέρριψε την πρόταση για άτληση 200 εκατομμυρίων ευρώ από τον κουμπαρά του ΑΚΑΓΕ. Μετά την ψυχρολουσία του ΔΣ, αναζητούνται 200 εκατομμύρια ευρώ από νέο δάνειο ή από το σωσίβιο των υποθεματικών. Θριώδες έλλειμμα, 1,9 δισεκατομμύρια παρά την κρατική επιχορήγηση που φέτος θα ξεπεράσει τα 3,5 δις ευρώ. Την ίδια ώρα το ΙΚΑ υπολογίζει πρόσθετες περικοπές 266 εκατομμύρια ευρώ από συντάξεις αναπηρίας και θανάτου. Στα άλλα θέματα της εφημερίδας, 9,6 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ παραπέει, μιλάμε για την τελευταία δημοσκόπηση που έχει δει το φως δημοσιότητας. Νέες καταγγελίες Βουδούρη για καπέλο 20 εκατομμύρια ευρώ με φωτογραφικές προδιαγραφές προμήθεια 4.000 οικίσχων για πρόσφυγες. Ανιστόρητες και προσβλητικές οι απόψεις φίλοι για την Εκκλησία, το θέμα της ρήξης μεταξύ του Υπουργού Παιδείας και του Αρχιεπισκόπου. Πληθαίνουν οι φωνές εντός ΣΥΡΙΖΑ για τον Καλογρίτσα και διορίζουν κυβερνητικούς κομισάριους σε δήμους και περιφέρειες. Περνάμε τώρα στην εφημερίδα Εστία. Στην Εστία έχουμε τα γνωστά δύο θέματα στο χτύπημα της πρώτης σελίδας. Μερική απασχόληση αντί εργασία στο γερμανικό μοντέλο των mini jobs στην Ελλάδα, στο βασικό θέμα της εφημερίδας. Και δεύτερο χτύπημα. Εξωτερική πολιτική χωρίς στόχευση, τι έδειξε η συνάντηση Τσίπρα-Ερντογάν. Προχωρούμε και περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Δικά τους τα παιδιά, δικά τους και τα δάνεια. Συνεργάτες των Βενιζέλου, Σταϊκούρα, Βρούτσι ήταν στην Άττικα Μπανκ. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ διόριζαν στελέχη στην τράπεζα την περίοδο που δόθηκαν τα περισσότερα επισφαλή δάνεια. Το βασικό θέμα της εφημερίδας. Στο άλλο χτύπημα της εφημερίδας, στον υπέρτιτλο, ανορθόδοξος πόλεμος,
Φίλοι, είμαστε προσιλωμένοι στις αξίες της ανεξίθεσης και της δημοκρατικής παιδείας. Οι ιεράρχες και η Νέα Δημοκρατία έβαλαν στο στόχαστρό τους τον Υπουργό Παιδείας. Στα υπόλοιπα χτυπήματα, μιλάμε ένα χτύπημα για τα όσα διαδραματίστηκαν τα τελευταία 24 ώρα στην Βόρεια Καρολίνα, Σαρλότ. Άγριες νύχτες, λέει η εφημερίδα. Bahamas Gate, η πρώην επίτροπος ανταγωνισμού, διευθύντρια υπεράκτειας εταιρείας. Και άρθρο του Νίκου Παπά, του Υπουργού Επικρατείας, μέτωπο στα ψέματα, τις συκοφαντίες, τις αθλειότητες και τις περούκες. Περνάμε στην εφημερίδα Ημερησία. Προσπόληση 6-10, την τρίτη ψηφίσατε το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα. Στο υπερταμείο παραχωρούνται ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ, ΕΛΒΟ, Αττικό Μετρό και Εκτριακές Υποδομές ΑΕ. Η κυβέρνηση ελπίζει ότι με τον νόμο ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των θεσμών. Άγνωστη η τύχη της ΕΑΒ και του ΑΔΜΙΕ που δεν εντάσσονται στη λίστα. Από 1η-1η-2017 η αύξηση των εισφορών αγροτών και επαγγελματιών. Δεύτερο θέμα στο χτύπημα της εφημερίδας, πάρτι στις αγορές διαχειρός Γέλεν, άνοδος 1,78 στο ελληνικό χρηματιστήριο με τζίρο 83,5 εκατομμύρια ευρώ. Στον υπέρτιτλο, ανάπτυξη φέτος στις διεθνείς αγορές το 2017, αισιόδοξος για την πορεία της οικονομίας ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξή του στο Reuters, πρόοδο μέχρι τέλος του έτους για το χρέος, βλέπει ο Πρωθυπουργός. Στα άλλα θέματα, Κινέζοι περισσότεροι με χρυσή βίζα για 1.326 ξένους που επένδυσαν σε ακίνητα. Καραμούζης, εφικτή τώρα η επιστροφή καταθέσεων 25 δισεκατομμυρίων ευρώ και εβδομαδιαίο δελτίο, σκληρή κριτική από ΣΕΒ για την κυβέρνηση. Στην Καθημερινή. Μόνο η Ελλάδα αυξάνει τους φόρους. Έκθεση του ΟΣΑ δείχνει ότι οι υπόλοιπες χώρες μείωσαν τη φορολογία της επιχείρησης το 2015, στο βασικό θέμα της εφημερίδας και στη βασική φωτογραφία του προσέλιδου. Χάος στο Καράκας, κλιμακώνει την εκστρατεία κατά Μαδούρο. Στα υπόλοιπα χτυπήματα, πιέσεις των ΗΠΑ για επίλυση του Κυπριακού δέχεται Τουρκία. Οριακή κατάσταση στη Λέσβο. Σε 16 χρόνια θα απεγκλωβιστούν μετανάστες, εκτιμά η Διεθνής Αμνηστία. Εκτός ελέγχου η Σάρλοτ, υπουργικό πλήγμα στα ιδιωτικά σχολεία. Τέλος οι απογευματινές δράσεις, με βάση την απόφαση του κ. Φίλη. Πανάκριβα τα σπίτια για τους Έλληνες και βεβαίως στη Βουλή το πόρισμα για την Αττικής. Συνεχίζουμε με την Contra News. 50 χρόνια κλέβανε, τρώγανε και πλούτιζαν, χρεώνοντας τη χώρα με 350 δισεκατομμύρια. Επίθεση παπά στους πειρατές τηλεόρασης. Ξεσκεπάστηκε η μαφία που πάει να στήσει νέο βατοπέδι για να ρίξει την κυβέρνηση. Στον υπέρτιτλο. Οι Έλληνες έχασαν το 30% της περιουσίας, τους λένε τώρα οι Γερμανοί, και παραδέχονται ότι τα μνημόνια έχουν καταστρέψει τη χώρα. Φορολογικές διευκολύνσεις για τα νησιά που δέχονται πρόσφυγες και εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Και ο Αλέξης, ο Ερντογάν και η γραβάτα, η φωτογραφία από τη χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον ισχυρό άνδρα της Τουρκίας. 6 ελληνικά πανεπιστήμια στα καλύτερα του κόσμου πληρώνονται σήμερα η κάρτα σύντησης και αποκάλυψη Τόσκα 350.000 ευρώ για κλειστά τμήματα πλήρωνε η αστυνομία. Στην αυτοπορική, προσκλητήριο πληρωμών για τη Μαρινόπουλος, πότε, πόσο και πώς θα πληρωθούν οι προμηθευτές. Οι δύο επιστολές της PricewaterhouseCoopers, το βασικό θέμα της εφημερίδας σήμερα έχει να κάνει με την διαδικασία εξυγίανσης της εταιρείας Μαρινόπουλος. Το στίχημα για τα έσοδα του Άρτου Τριμήνου με συγκεκριμένη αναδιάρθρωση, με συγκεκριμένη μακέτα. Και Αλέξη Τσίπρας, από το 2016 η οικονομία θα επιστρέψει στην ανάπτυξη το 2017 η δοκιμαστική έξοδο της χώρας στις αγορές. Απόφαση για τόνωση των δαπανών και της ανταγωνιστικότητας από τους 27. Γιατί το σκάκι στο διανεμπόριο παίζεται με τρεις. Πρώτο συνέδριο της Ναυτιλιακής για τα καταναλωτικά αγαθά, οι πρωταγωνιστές, οι στόχοι και οι στρατηγικές τους. Συνεχίζουμε με τα νέα, όπου εδώ έχουμε βασικό θέμα, παιχνίδια με το πόθεν έσχες. Η κυβέρνηση πάει να αλλάξει ξανά τους κανόνες τηλεοπτικής αδειοδότησης πρώτου αδιεξόδου. Στα άλλα θέματα του πρωτοσέλιδου, μπαίνουν άλλες 6 νέες δέκο, υπερταμείο αφεντικό για 38.000 εργαζόμενους, Ματέο Ρέντσι, κεντρώος φιλόδοξος και ωραίος. Και βέβαια το κεντρικό σκίτσο του Κώστα Μητρόπουλου, που βέβαιως και σήμερα αποτυπώνει με το δικό του τρόπο και τη δική του πένα την επικαιρότητα. Και κλείνουμε με τον Ριζοσπάστρη. 42ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Με πολύ μεγάλη συμμετοχή ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις. Αύριο στις 20:30 η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα. Το βασικό θέμα της εφημερίδας. Εν χώρη, οι βιομηχανοί βαθμολογούν θετικά την προσήλυση του ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας στους στόχους του κεφαλαίου. Κυβέρνηση τρέχει να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του μνημονίου.
Και πάλι μαζί λοιπόν κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι έχουμε παρκώς αναλύσει μέχρι τώρα όλα όσα διαδραματίζονται στην εγχώρια πολιτική και οικονομική σκηνή. Βεβαίως το ρεπορτάζ τρέχει και το παρακολουθούμε. Από την άλλη, βεβαίως υπάρχουν και τα τεκτενόμενα στις διεθνείς αγορές που δίνουν ενίοτε τον τόνο και σοβαρό τόνο στις αγορές μας και στη δικιά μας περίπτωση. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή και εκεί η επικαιρότητα είναι καυτή, πρέπει να πάμε να δούμε τα των αγορών πρωτίστως και των οικονομικών δεδομένων για ξεκίνημα. Στην ένωση αυτή μας περιμένει η καλή φίλη και συνάδελφος Νίκη Καραδάνου για να μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα. Καλημέρα, Νίκη. Καλημέρα Πάνο. Λοιπόν, είναι αρνητική εικόνα στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο ξεκίνημά τους, εδώ και 46 λεπτά που έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους. Μετά βεβαίως να θυμίσουμε Πάνο τα πολύ σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν χθες. Πολλές αγορές στην Ευρώπη χθες είδαν την άνοδό τους να ξεπερνά το 2% στον απόεχο πάντα και των αποφάσεων της ΦΕΤ στις ΗΠΑ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Περιμένουμε μια μεταβολή των επιτοκίων για τον Δεκέμβριο φέτος. Σήμερα, ωστόσο, πολλοί σπέβδουν να αποκομίσουν τα κέρδη των προηγούμενων ημερών. Έχουμε πτωτική εικόνα, όπως είπαμε, στην Ευρώπη, με τον FTSE 100 στο Λονδίνο να υποχωρεί κατά 0,30% αυτή την ώρα, 0,10% η πτώση για τον DAX στη Φραγκφούρτη, ο CAC στο Παρίσι με απόλυση 0,40%. Νωρίτερα ανακοινώθηκαν και τα στοιχεία στη Γαλλία για το ΑΕΠ δευτέρου τριμήνου, το οποίο συρρυκνώθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ πτωτικά κινούνται και οι υπόλοιπες αγορές. Με το Μιλάνο στο μείον 0,50% αυτή την ώρα. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι και εδώ η εικόνα σε πρώτη ανάγνωση μας αφήνει περιθώρια για διάφορα σενάρια. Από εκεί μετά βεβαίως έχουμε δηλώσεις κορυφαίων Ευρωπαίων παραγόντων που με τη σειρά τους θα δώσουν οπωσδήποτε θα αποτυπωθούν και στην πορεία των αγορών στη συνέχεια. Μιλάμε για τον κύριο Ντράγκη, προκειμένου έτσι. Για τον κύριο Ντράγκη, για τον τραπεζικό κλάδο. Είναι έτσι και αλλιώς το επίκεντρο τραπεζικός κλάδος το τελευταίο διάστημα. Ο Μάριο Ντράγκη, επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος μιλώντας σε συνέδριο είπε ότι η Ευρώπη έχει υπερβολικά πολλές τράπεζες και αυτό είναι ο λόγος, όπως είπε, για τα χαμηλά κέρδη των τραπεζών. Η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα των τραπεζών, είπε χαρακτηριστικά, είναι ο λόγος που βλέπουμε αυτή τη χαμηλή κερδοφορία στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Βεβαίως το είπε αυτό, υπεραμεινόμενο στην κριτική που ασκείται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι αυτή ευθύνεται και η νομισματική πολιτική που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα για το όσα συμβαίνουν στις ευρωπαϊκές τράπεζες και στην κερδοφορία τους. Μεγάλος ο αριθμός των τραπεζών, είπε ο κύριος Ντράγκη στις τράπεζες, και αυτός είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας πίσω από τα χαμηλά επίπεδα κερδοφορίας. Είναι βέβαιο πάντως πως δεν είναι μόνο το γεγονός ότι είναι πολλές οι ευρωπαϊκές τράπεζες, αλλά ότι και οι μεγαλύτερες εξ αυτών έχουν υπερβολικά πολλούς σκελετούς στους δουλάμπες τους. Έτσι. Αναφέρομαι βέβαια στην Deutsche Bank, έτσι. Η Deutsche Bank, της οποίας συμμετοχή από ό,τι βλέπω εξακολουθεί και υποχωρεί και αυτή την ώρα, είναι στο μείον 0,60% κάτω από τα 12 ευρώ η μετοχή της μεγαλύτερης τράπεζας της Γερμανίας, ιστορικά χαμηλά. Στο 11,56 ευρώ έχει πάρα πολλά προβλήματα το τελευταίο διάστημα, τα λέμε συνεχώς, η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα. Το τελευταίο που έχει προσθεθεί είναι αυτός ο διακανονισμός που έχει προτείνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Το περίπου 14 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερδιπλάσιο ποσό σε σχέση με τα περίπου 6 δισεκατομμύρια που έχει βάλει στην άκρη ο γερμανικός κολοσσός για τέτοιου είδους νομικά έξοδα. Με την πολιτική ελίτ, με τους πολιτικούς της Γερμανίας να ανησυχούν ιδιαιτέρως από τις εξελίξεις στην Γερμανική Τράπεζα, και μάλιστα έχουμε σχετικό δημοσίευμα στο δίκτυο Bloomberg, το οποίο αναφέρει ότι υπήρξε και μια κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση, σύσκεψη των βουλευτών του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, το οποίο ακριβώς είχε στο επίκεντρο τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Deutsche Bank και βεβαίως τι επίπτωση θα μπορούσαν να έχουν γενικότερα στην γερμανική οικονομία σε περίπτωση που έχουμε δούμε να σκάει κάποιο από αυτά τα προβλήματα το επόμενο διάστημα. Βεβαίως να θυμίσουμε, το δίκτυο Bloomberg υπενθυμίζει ότι πριν από λίγο διάστημα τον Φεβρουάριο, σε δηλώσεις που είχε κάνει στο δίκτυο ο κύριος Σόιμπλε, είχε καθησυχάσει και είχε πει ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία όσον αφορά την πορεία της Deutsche Bank. Ωστόσο,
Το δίκτυο σημειώνει ότι από τότε ως τώρα η μετοχή έχει κατρακυλήσει, έχει πάει σε ιστορικά χαμηλά. Να πούμε τους τελευταίους 12 μήνες η μετοχή έχει χάσει το 52% της αξίας της, έχει πάει στο μισό δηλαδή. Η κεφαλαιοποίηση της Deutsche Bank σήμερα έχει βυθιστεί στα 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά τα προβλήματα. Φαντάζομαι τώρα το νούμερο, συγγνώμη, 16 δις κεφαλαιοποίηση και 14 δις το πρόστιμο. Έτσι, καταλαβαίνουμε γιατί είναι ανέφικτο να συμβεί κάτι τέτοιο. Έτσι. Και για το οποίο άλλωστε και το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας έχει πει ότι η Αμερική και το Υπουργείο Δικαιοσύνης Αμερικής θα πρέπει να βρει έναν πιο δίκαιο κανονισμό. Να θυμίσουμε ότι αυτός ο διακανονισμός αφορά την εμπλοκή της Deutsche Bank στο σκάνδαλο των ενυπόθηκων δανείων την περίοδο 2005-2007 πριν το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης. Και το σημείο στο οποίο στέκεται το δίκτυο Bloomberg είναι η σιωπή που υπάρχει από την πλευρά της Άγγελας Μέρκελ, όπου δεν έχει προβεί σε κανένα σχόλιο όλο το τελευταίο διάστημα. Είναι δεδομένο ότι και εδώ η πολιτική αυτή τη φορά τουλάχιστον στη Γερμανία πράττουν τη σοφά, προσπαθώντας να ξεκαθαρίσει λίγο εικόνα, πρωτού μπουν και αυτοί στο στίβο της αντιπαράθεσης. Όλα αυτά αποτυπώνονται όπως είπαμε στις αγορές. Το πρωί στην Ασία τι είχαμε? Το πρωί στην Ασία είδαμε μεικτά πρόσημα. Είχαμε και την συνεδρίαση στην Ιαπωνία για τον δείκτη Νικέι, μιας και χθες δεν λειτουργήσε λόγω αργίας. Σήμερα ξεκίνησε έκλεισε με απώλειες, 0,32%. Αντίστοιχα ήταν πτωτική εικόνα στις περισσότερες αγορές, ωστόσο είχαμε και κάποιες εξαιρέσεις με κέρδη, γι' αυτό λέμε ότι ήταν μεικτή εικόνα. Ο Hang Seng στο Hong Kong ενδεικτικά να πούμε ότι έκλεισε στο μείον 0,17%, η Σαγκάη στο μείον 0,28% σήμερα. Να δούμε και τις υπόλοιπες αγορές, αρχίζει γεννωμένες από το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο, το οποίο υποχωρεί σήμερα σημαντικά, κοντά στο 1% οι απώλειες, στα $45,88 αναβαρέλει η τιμή για το αργό πετρέλαιο, που χθες κατέγραψε την τέταρτη ημέρα ανόδου, σήμερα έχει πάει στην αντίθετη τροχιά και υποχωρεί. Τα βλέμματα είναι στραμμένα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, στην σύνοδο του ΟΠΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει στην Αλγερία, οπότε θα γνωρίζουμε αν θα υπάρξει τελικά μια συμφωνία. Πάντως, μέχρι στιγμής είναι αντικρουόμενες οι δηλώσεις από τις διάφορες εμπλεκόμενες πλευρές και από τη Ρωσία, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν, για το αν τελικά θα υπάρξει μια συμφωνία ή όχι για την σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου. Πίστεψαμε, δεν θυμάμαι καμία από τα τελευταία χρόνια καμία τέτοια συνάντηση να ξεκίνησε με τα μέλη να ομονοούν. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση. Χρυσός. Χρυσός, έχουμε πει, είναι ο μεγάλος κερδισμένος της χρονιάς γενικότερα. Είναι σε υψηλό 2 εβδομάδων και χθες έκλεισε με κέρδη. Σήμερα έχουμε μία πτώση της τάξης του 0,40% στα $1,338 ανά ουγγιά. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, μάλλον, η εικόνα του χρυσού είναι ανωδική το τελευταίο διάστημα. Κλείνοντας πάνω να δώσουμε τη ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, στα 1,12 παραμένει το τελευταίο διάστημα. Ενισχύεται το ευρώ εναντίον του αμερικανικού νομίσματος, με οριακά κέρδη ωστόσο προς το παρόν, μόλις 0,04%. Λοιπόν, με όλα αυτά θα δούμε και τη συνέχεια των εξελίξεων στην πρόοδο της ημέρας. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκη. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε βεβαίως τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό και στις διεθνείς αγορές και όχι μόνο. Και βεβαίως παρακολουθούμε τις εξελίξεις και στην επιχειρηματική κοινότητα, διότι από εκεί προκύπτουν ενίοτε εξαιρετικά ενδιαφέροντα δεδομένα. Επιβεβαίωσε λοιπόν την υποκλοπή δεδομένων, μια φιλοσοφία δεδομένα, 500 εκατομμυρίων λογαριασμών της Yahoo. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, οι λογαριασμοί παραβιάστηκαν από hackers το 2014 και πίσω από αυτήν την εξέλιξη βρίσκεται ομάδα, η οποία, όπως είπαν, συνδέεται με κάποιο κράτος που όμως δεν κατονομάζεται λεπτομέρειες, στο ρεπορτάζ του Euronews. Τη μεγαλύτερη διαδικτυακή υποκλοπή δεδομένων επιβεβαίωσε η Yahoo, καθώς με ανακοίνωσή της η εταιρεία επισημαίνει ότι 500 εκατομμύρια λογαριασμοί χρηστών της παραβιάστηκαν από hackers. Η εταιρεία διαδικτυακών υπηρεσιών υποστηρίζει ότι το περιστατικό έχει λάβει χώρα το 2014 και πίσω από αυτό βρίσκεται ομάδα η οποία συνδέεται με κάποιο κράτος που όμως δεν κατονομάζεται. Η έρευνα που διεξήχθη αναφέρει ότι οι hackers δεν βρίσκονται εντός του δικτύου της Yahoo, αλλά έχουν καταφέρει να προκαλέσουν ζημιά, η οποία όμως είναι αδύνατο να υπολογιστεί. Βάσει των υπαρχόντων στοιχείων έχουν υποκλαπεί δεδομένα, μεταξύ των οποίων κωδική πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες και διαδικτυακούς τόπους, τηλεφωνικοί αριθμοί, διευθύνσεις, αντίγραφα πληρωμών, ημερομηνίες γεννήσεως και άλλες ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν παντιοτρόπως.
Η Yahoo ζήτησε τη συνδρομή των Αμερικανικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων προκειμένου να αντεπεξέλθει, ενώ είναι ασαφές πως θα επηρεαστεί το σχέδιο για την πώληση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Verizon Communications. Και πάλι μαζί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στο SBC, στην οικονομική συχνότητα της πόλης, στην οικονομική συχνότητα της χώρας. Η πρώτο δείγμα γραφής από την αγορά και πάλι οριακά θετικό, στο σύν 0,37. Αδυνατή λόγω τζίρου κυρίως, αλλά και ειδήσεων η αγορά, ο δείκτης, να οδεύσει με περισσότερη κίνηση, με περισσότερο κάστρο προς τα πάνω. Κρατά πάντως το θετικό του παλμό. Από την άλλη, όπως είπαμε, ολοκληρώθηκε το road show στο Λονδίνο, εκεί όπου και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξαν οι τράπεζες και βεβαίως εκεί όπου οι περισσότεροι fund managers περιμένουν τις εξελίξεις σε επίπεδο διοικήσεων, σε επίπεδο εξελίξεων και αναδιαρθρώσεων των ελληνικών τραπεζών. Ουδής αρμοδιότερος από τον που μεταφέρει ακριβώς αυτό το καυτό ρεπορτάζ, από την καλή φίλη και συνάδελφο την Αμαλία Τιγκάτζου, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, Αμαλία. Καλημέρα, Παναγιώτη. Δύσκολο το road show εν μέσω όλων αυτών που γίνονται εδώ στη χώρα μας και κυρίως όλα αυτά που λέγονται ακούγονται για την Τράπεζα Αττικής. Πριν λίγη ώρα, και δεν ξέρω αν είχατε συνδεθεί, είδαμε και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπά. Βεβαίως. Ο οποίος έδωσε απαντήσεις, και αυτό πρέπει να το πούμε γενικότερα. Όμως η Τράπεζα Αττικής θα είναι μια ιστορία που θα μας απασχολήσει από εδώ και στο εξής. Αυτό που απασχολεί τους fund managers και νομίζω ότι σωστά τους απασχολεί θα γίνει με τη διοίκηση των ελληνικών τραπεζών. Ακριβώς. Είναι ένα από τα προβλεπόμενα που δεν έχει κλείσει ακόμα. Γράφονται και σβήνονται ονόματα. Και το επόμενο δεκαήμερο, Παναγιώτη, θα έχουμε εξελίξεις. Η μεγάλη μάχη γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς. Εκεί, όπου ο κύριος Πόλσον επιμένει ότι θέλει να ελέγξει και τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο, και να είναι άνθρωπός του. Καταλαβαίνεις ότι αυτό κάποιοι δεν το θέλουν, καθώς θεωρούν ότι θα πρέπει ένας από τον δύο και μάλλον διευθύνων σύμβουλος να είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα και θα πρέπει να πέσει στα βαθιά. Άρα θέλουν Έλληνα για αυτή τη θέση και να δούμε ποιος θα είναι. Και υπάρχει πόλεμος παρασκηνίου έντονος, αυτό έχω να σου πω, με διάφορα ονόματα που πέσει στο τραπέζι. Υπάρχει name dropping, έτσι, υπάρχει δηλαδή. Είναι πολύ παγκοσμίο. Ο πόλεμος είναι μέχρι σχάτων. Και νομίζω ότι μέχρι τελευταία στιγμή κανείς δεν θα μπορεί να πει με βεβαιότητα ποιοι θα στελεχώσουν τη μεγαλύτερη συνεργητική τράπεζα της Ελλάδος. Για την εθνική, 100 οι αιτήσεις για τη θέση του Προέδρου. Φαίνεται ότι Έλληνας θα πάει στην κορφή της ιστορικής αυτής τράπεζας. Έλληνας, όχι ομιλών ελληνικά, Έλληνας. Έλληνας. Είναι λίγο και στοίχημα αυτό και για την κυβέρνηση, αλλά νομίζω και για την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο κ. Τουρνάζα θα ήθελε να δει έναν ξένο στο τιμόνι της εθνικής που έχει ένα brand name. Είναι μια μπράντα η εθνική. Όλοι θέλουν έναν άνθρωπο που γνωρίζει το ελληνικό επιχείρημα, την ελληνική πραγματικότητα, την ελληνική οικονομία, προκειμένου να τρέξει στην τράπεζα. Και βεβαίως ο κ. Λεωνίδας Φαγιαδάκης, ο οποίος θα παραμείνει στην τράπεζα. Οι εξελίξεις πάντως θα είναι και παρασκηνιακές εργασίες πολύ έντονες τις επόμενες ημέρες. Και μέσα στις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου θα γνωρίζουμε τις διοικήσεις στις δύο τράπεζες. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι, όπως μας είπες, αυτές τις 10 μέρες δεν ξέρω κατά πόσο βεβαίως θεωρούνται από τη μία επαρκής χρόνος για να λυθεί αυτό το ανόχια διέξοδο ή απ' την άλλη είναι πολύς χρόνος για τα δεδομένα των fund managers. Κοίτα να δεις, οι fund managers είναι επιφυλακτικοί και είναι λογικό. Είναι επιφυλακτικοί γιατί όλα είναι στον αέρα, όλα αυτά που γίνονται και ακούγονται. Και η κυβέρνηση που έχει αλλάξει τη ρητορική της από τότε που γύρισε σπεσμένο και ο Παπάς από την, και να το πούμε αυτό, από τη Νέα Υόρκη, αρχίζουν όλο και δίνονται οι φωνές ότι υπάρχει μια επιχείρηση για να πέσει η κυβέρνηση. Το είδες ξεκάθαρα, νομίζω, και εσύ χθες από τις δηλώσεις και του κ. Παπά στα παραπολιτικά και του κ. Φάμιλου. Γενικώς βγαίνει με αυτή την ρητορική πλέον η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία βεβαίως απ' την άλλη σηκώνει έντονα τους τόνους, δεν κάνει βήμα πίσω. Αλλά το θέμα είναι να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποια πλευρά θα δικαιωθεί και τελικά τι θα γίνει τη Δευτέρα, όπου θα πρέπει οι προσωρινοί υπερθεματιστές να βάλουν τα χρήματα. Όντως. Θα είναι το επόμενο κρίσιμο ραντεβού. Όλα αυτά είναι ένα πάλι πάντως. Δηλαδή, οι τράπεζες, οι διοικήσεις. Ενώ δεν το συνδέω, αλλά καταλαβαίνω ότι το σκηνικό είναι εκρηκτικό. Γιατί μιλάνε πολύ για πολιτικές εξελίξεις. Είναι στον αέρα, στοχοποιούνται συγκεκριμένα πρόσωπα της κυβέρνησης. Απ' την άλλη, η αντιπολίτευση προσπαθεί και μιλάει για οσμή σκανδάλου. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα ανοιχτά που θα πρέπει να τα δούμε το επόμενο διάστημα και πώς επάνω μάλλον θα αποτιμήσουν όλο αυτό το κλίμα για να δούμε πώς θα το τοποθετηθούν στην ελληνική αγορά. Οψόμαθα λοιπόν για τη συνέχεια σε κάθε περίπτωση. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ, Αμαλία. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου και καλό υπόλοιπο. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά και στο μείζον θέμα της τελέχωσης, της αλλαγής στην ουσία στις διοικήσεις των τραπεζών, για τις τράπεζες και όχι μόνο και για την ναυτιλία, αλλά κυρίως για το ρόλο τους
Θα μιλήσουμε για συνέχεια με το σημερινό μας καλεσμένο. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, σύν 0,15 για το γενικό δίκτυο που έχει υπερβεί τις 570 μονάδες κατά 3 και τα 7 εκατομμύρια ευρώ ο τζίρος, οι 6 λεπτά μετά τις 11. Δείγμα γραφής σχετικά θετικών, θετικότερο ενδεχομένως και του αναμενωμένου με βάση και τα χθεσινά δεδομένα. Θα τα δούμε στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί η αγορά μας. Θα έχουμε δυνατότητα να τη δούμε και μάλιστα και με τη γλώσσα των αριθμών που ουδέποτε ψεύδονται. Από την άλλη, βεβαίως, όπως είπαμε και με αφορμή, μάλιστα, πάρουμε αφορμή από το τελευταίο ρεπορτάζ που μετέφερε η Αμαλία Ικάτζου προλίγων λεπτών. Σχετικά με τα τεκτενόμενα στις τράπεζες, για να δούμε με τη βοήθεια του σημερινού μας καλεσμένου και τις εξελίξεις γενικότερα στην οικονομία και σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, αναφέρομαι βεβαίως στην ναυτιλία. Μαζί μας, όπως και κάθε Παρασκευή, ο κύριος Γιώργος Λογοθέτης, ο Chief Financial Officer της George Mondreas. Καλώς ήρθατε, κύριε Λογοθέτη, καλώς ήρθατε, Γιώργο. Δηλαδή, αν τα λέμε τώρα, έτσι όπως πλέον μεταξύ μας γνωριζόμαστε. Ένα πρώτο σχόλιο δικό σου, ακούσαμε για τις τράπεζες, οι οποίες παραμένουν στο επίκεντρο της επικαιρότητας, στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και στο επίκεντρο κουνάνε αγορά και οικονομία. Ισχύει και για την αυλή αυτό? Στην παρούσα φάση ισχύει γενικά για την παγκόσμια οικονομία. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτοί προσπαθούν, που έχουν κληθεί μάλλον να λύσουν το πρόβλημα αυτής της επιβράδυσης ή της στασιμότητας ή της μετριοπαθούς ανάπτυξης, υπάρχουν διάφορες ερμηνείες σε αυτό το φαινόμενο που αντιμετωπίζουμε, είναι κεντρικές τράπεζες πρώτα απ' όλα. Είδαμε την κίνηση της Fed, δεν αυξάνεται επιτόκια, και είδαμε ο Ντράγκη τι είπε, ότι πάω μέχρι το Μάρτιο και μετά θα δούμε πάλι για αν θα αυξήσω το QE. Ο έρμος ο Ιάμπρος έχει αγοράσει το μισό χρέος της χώρας. Η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας ήδη αγοράζουν το χρέος τους. Υπάρχουν και εκεί πάλι αντικρουόμενες απόψεις για το αν αυτό θα αποδώσει. Θα βλέπουμε αυτή τη στιγμή το παιχνίδι σε ευρύτερο τομέα. Έχει επικυρωθεί στις κεντρικές τράπεζες και μετά από εκεί και πέρα βέβαια είναι και οι τράπεζες οι ιδιωτικές, οι οποίες δεν είναι φαινόμενο μόνο ελληνικό, θα έλεγα. Εμείς κάποια εποχή λέγαμε ότι διαχειριστήκαν, αν θέλετε, την κρίση σχετικά καλά οι ελληνικές τράπεζες. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι αυτή τη στιγμή, αν δούμε λίγο τη δική μας μεριά, γενικά ευρωπαϊκό. Η Αμερική μετά την κρίση κατάφερε λίγο και έχει φέρει σε αρκετά ικανοποιητικό σημείο, αν θέλετε, την υγεία του τραπεζικού συστήματός της. Η Ευρώπη παραπέει ακόμη. Η Ευρώπη έχει πάρα πολλά προβλήματα στο τραπεζικό της κλάδο. Αυτή τη στιγμή καλά καλύπτονται, κρύβονται κάτω από το χαλάκι. Αν τα αφήσουν και σκάσουν, θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα. Εγώ πολλές φορές έχω πει και μάλιστα μέσα από την εκπομπή σας, είχαμε πρότυπη για το πρόβλημα της Deutsche Bank που υπάρχει, υφίσταται. Έτσι, το οποίο όμως. Θεριεύει μέρα με τη μέρα τελικά όπως αποκαλύπτεται. Ναι, αλλά είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά. Too big to fail. Έτσι. Δηλαδή, άμα την αφήσουν να καταρρεύσει. Τότε μιλάμε για ντόμινο. Όχι απλά ντόμινο, μιλάμε για καταστροφικό σενάριο.
και όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά αυτό θα έχει ντόμινο και σε όλες τις οικονομίες του κόσμου. Προφανώς. Αντίστοιχα λοιπόν, υπάρχει και οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι τράπεζες με την ναυτιλία, γιατί εκεί είναι το αντικείμενό μας εμάς ουσιαστικά, η οποία παρεπιπτόντως να πούμε ότι την τελευταία εβδομάδα έχει δείξει μια ανωδική πορεία. Έχουμε φτάσει αισίως να σπάσουμε τις 900 μονάδες. Πάλι δεν είναι λόγος για να πανηγυρίζουμε. Οφείλεται σε συγκεκριμένους τύπους πλοίων. Συγκυριακές και εποχιακές, θα λέγαμε, αν δούμε την ιστορικότητα του κλάδου. Οφείλεται πιο πολύ στα Capes, στα πολύ μεγάλα πλοία, δηλαδή που μεταφέρουν το Iron Ore και Coal και το καθεξής. Λόγω Κίνας, τα έχουμε πει πολλές φορές. Να δούμε αν θα έχει συνέχεια αυτό ή πότε θα επέλθει διόρθωση. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα επέλθει διόρθωση, γιατί βλέπω τα μακροοικονομικά και τα θεμελιώδη, αν θέλετε, της οικονομίας και των εμπορευμάτων πρωτίστως σε έναν κλάδο δευτερευόντες ναυτιλίας που ταλανίζεται για την υπερπροσφορά. Η ερώτηση όσον αφορά ακριβώς, για να μην το εξειδικεύουμε ακόμα, όσον αφορά ακριβώς τις γενικότερες προοπτικές, έτσι όπως έχουν τα δεδομένα, έτσι όπως προκύπτουν από τις αγορές, τις συνεχώς εναλλασσόμενες αγορές, και δεν αναφέρομαι μόνο στις χρηματιστηριακές, αλλά και στις hardcore αγορές της οικονομίας όπως η ναυτιλιακή, πώς βλέπετε, πώς κρίνετε μάλλον, ποια είναι η δικιά σου, θέλεις, οπτική σχετικά με τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας εδώ που βρισκόμαστε τώρα? Βρισκόμαστε πιο κοντά σε ένα νέο κύκλο κρίσης ή βρισκόμαστε ενδεχομένως στα πρόθυρα της μιας νέας ύφεσης, ενός νέου ύφεσιακού κύκλου, ή βρισκόμαστε στην απαρχή μιας εκτόνωσης της κρίσης που ταλάνισε γενικότερα την προηγούμενη οκταετία την παγκόσμια σκηνή? Εγώ πιστεύω ότι δεν σημαίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αν το δω καθαρά θεωρητικά, μία κρίση, αν συνέβαινε, πάλι σε θεωρητικό καθαρά επίπεδο, είναι καλό, γιατί υπάρχει και ένα ξεκαθάρισμα, αν θέλετε. Μπορεί να είναι επίπονο το να υποστούμε μια κρίση, αλλά υπάρχει και ένα ξεκαθάρισμα. Στην παρούσα φάση δεν θα πάμε ούτε σε μεγάλη φάση ανάπτυξης, δεν πιστεύω θα πάμε σε εφεσιακό, αν και το outlook είναι αρνητικό. Υπάρχουν κίνδυνοι πάρα πολύ μεγάλοι αυτή τη στιγμή. Εμένα αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ είναι η φούσκα που έχει δημιουργηθεί στο χρηματοπιστωτικό σύστημα λόγω της προσωπικής χαλάρωσης. Τα χρήματα δεν πάνε στην πραγματική οικονομία. Υπάρχει μια διαφορά, και ίσως κάποια μέρα θα ήταν φρόνιμο να κάνουμε και αυτή την κουβέντα, τι σημαίνει ποσοτική χαλάρωση με τι σημαίνει η περίφημη φράση και ορισμός του Friedman που είχε πει να ρίξω χρήματα από το ελικόπτερο, γιατί είναι εντελώς δύο διαφορετικές στρατηγικές. Στην παρούσα φάση δεν είμαστε στο ρίχνουμε χρήματα από το ελικόπτερο, που πηγαίνει πιο πολύ προς την πραγματική οικονομία. Είμαστε διοχετεύω μέσω των κεντρικών τραπεζών, τα οποία μας πηγαίνουν στοχευμένα, έτσι, όχι στην πραγματική οικονομία, αλλά σε επενδυτικά κεφάλαια, γενικότερα στους επενδυτές. Ανεβάζουν τιμές μετοχών, χωρίς τα εταιρικά αποτελέσματα να δικαιολογούν την αύξηση αυτή. Οι εταιρείες, για να μην καταρρεύσουν, αγοράζουν με δανεισμό ουσιαστικά μετοχές, κάνουν επαναγορά μετοχών οι ίδιες. Αυτό δημιουργεί μια φούσκα. Άρα αυτό που και όλοι το λένε, δηλαδή και όλες οι τελευταία συμπεράσματα, είτε από G20, είτε από όποια γίνανε, ακόμη και τώρα που στηριωθήκαν για το Συμβούλιο του ΟΗΕ που κάνανε στη Νέα Υόρκη, είναι ότι πάμε να ζήσουμε μια μακρά περίοδο μετριοπαθής ανάπτυξης στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό είναι άσχημο. Αυτό ισχύει για την αυτή την ναυτιλιακή οικονομία, το πυλώνα, το βασικό της, συνεχίζω και το λέω, το βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, την ναυτιλία. Αυτό επηρεάζει αρνητικά την ναυτιλία, γιατί αν δεν έχεις παγκόσμια ανάπτυξη, δεν έχεις παγκόσμιο εμπόριο. Υπάρχουν μάλιστα, ακόμη και ο ΟΣΑ το είπε τελευταία και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, ότι αν δεν αναπτυχθεί το εμπόριο, θα ταλανιζόμαστε σε χαμηλούς ρυθμούς αυτή τη στιγμή. Πώς θα αναπτυχθεί το εμπόριο? Αν δεν αναπτυχθεί η παγκόσμια οικονομία, αν δεν εκλείψουν τα μέτρα προστατευτισμού που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, που έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ, όλες οι χώρες αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια ισοστρέφεια, αν θέλετε. Όλα αυτά λειτουργούν αρνητικά. Άρα δεν περιμένω εγώ, τουλάχιστον και το 2017, να δω κάτι υγιές στην ναυτιλία. Να δω ένα μπαμ, μια καλή άνοδο. Το ότι είναι τώρα σε 939 μονάδες, θεμητό είναι. Είχαμε φτάσει στις 290, θεμητό είναι, αλλά δεν μου λύνει το πρόβλημα. Αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, και μια συσσαγωγικά ψευδαίσθηση και σε ορισμένους, το οποίο επηρεάζει και την προσφορά των πλοίων. Δηλαδή, πάμε καλά, θα πάμε και λίγο καλύτερα, δεν οδηγώ πλοία προς διάλυση. Άρα, δεν βελτιώνει και την προσφορά των πλοίων, ώστε να έχουμε μια εξυγίανση από αυτή την πλευρά. Άρα, και η προσφορά
είναι αυξημένη και η ζήτηση είναι μειωμένη. Δεν μου δίνει κάτι θετικό. Το να κινούμεθα στα επίπεδα των 900, 1000, 800 με διορθώσεις, αυτό πιστεύω θα είναι το σενάριο που θα δούμε τουλάχιστον τις επόμενες ή μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2017. Δεν τολμώ να πω παραπάνω, γιατί όπως είπα, το outlook είναι αρνητικό και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Εν συντομία, γιατί δεν ξέρω για τον χρόνο, σχετικά με τις τράπεζες, να το συνδέσουμε τώρα και τις τράπεζες με την ναυτιλία. Αυτή τη στιγμή ο δανεισμός παγκοσμίως στην ναυτιλία είναι περίπου στα 400 δις. Τα 100 δις, το 25%, είναι από γερμανικές τράπεζες. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα στοιχεία, ιδιαίτερα από τις γερμανικές τράπεζες και από τις υπόλοιπες χώρες βέβαια, να τις αιτιολογήσουν με τι έχει έγκυα ή με τι αξιολογήσεις, αυτό είναι πρωτίστως, με τι αξιολογήσεις δώσανε αυτά τα δάνεια. Έχει ήδη πει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι ειδικά για τις γερμανικές έχει την υποψία ότι έκανε πολύ αισιόδοξες προβλέψεις για την ευρύτερη ναυτιλιακή αγορά, αλλά και για τις τιμές των πλοίων όταν έδινε δάνεια. Δεν έχουμε δει ακόμη τις τράπεζες, λοιπόν. Όλες έχουν προβεί στο να πουλάνε το αδυναμικό τους πορτοφόλιο. Δηλαδή θέλουν να το ξεφορτωθούν είτε με discount και στρατηγική απόφαση να μην συμμετέχουν πια στην ναυτιλία κάποιες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αναμένουμε να δούμε, γιατί μέχρι στιγμής οι τράπεζες δεν έχουν τραβήξει το χαλάκι, όπως λέω εγώ, κάτω, δηλαδή από τους πλειοκτήτες ή από τον ευρύτερο. Έγινε βέβαια από την Κορέα πριν μια εβδομάδα. Με τη Χανζίν από την Korea Development Bank. Αλλά σε ευρύτερο και ιδιαίτερα σε επίπεδο πλειοκτητών, βλέπουμε ότι στέκονται, με κάποιες εξαιρέσεις βέβαια, ακόμη δίπλα τους. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ζορίσει, αν θέλετε, τους ελέγχους αυτούς και θα αναγκάσει τις τράπεζες να αυξήσουν τα κεφάλαιά τους, ώστε να μπορούν να δικαιολογήσουν, αν θέλετε, τα δάνεια που έχουν δώσει. Δεν είναι παράδοξο το να, στην ουσία, κάποιος να κάνει. Να αυτοπαγιδεύεται με αυτόν τον τρόπο. Κατανοώ πλήρως την ανάγκη εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος, αλλά από την άλλη, αν μιλήσουμε για ένα παγκόσμιο ντόμινο, γιατί για κάτι θα μιλήσουμε, δεν θα είναι στην ουσία ένα αυτογκόλ των τραπεζών. Θα είναι ένα αυτογκόλ του συστήματος. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό, αλλά αυτό ζούμε και στο μικρό κόσμο μας στην Ελλάδα, αλλά αυτό ζούμε και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, δεν είναι ότι εμείς διαφέρουμε. Γενικά υπήρχε μια τέτοια τάση. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εξυγιανθεί ο τραπεζικός κλάδος. Πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρός στις δανειοδοτήσεις. Είχαμε δει ότι για αρκετό διάστημα, αρκετά χρόνια, έριχνε νερό στο κρασί του και φεύγανε δάνεια. Όχι μόνο, επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για τις ελληνικές τώρα, μιλάω ευρύτερα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό πρέπει να μαζευτεί. Το να μαζευτεί θα δημιουργήσει και τριγμούς. Και όχι μόνο στην ναυτιλία, για κατ' επέκταση δανεισμός υπάρχει και στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. Και γι' αυτό λέμε ότι ο τραπεζικός κλάδος της Ευρωζώνης έχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο η Deutsche Bank, και οι Ιταλικές τράπεζες έχουν πρόβλημα. Και οι Πορτογαλικές τράπεζες έχουν πρόβλημα. Αυτό μπορεί να αλλάξει το στάτους και τις ισορροπίες στην παγκόσμια ναυτιλία με το να καλύψει το κενό, το ενδεχόμενο κενό χρηματοδότησης, τα κινέζικα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως το έχουν δείξει στο παρελθόν μια τέτοια διάθεση, να το πω έτσι. Κοιτάξτε, τα κινέζικα, επειδή έχουμε εμπειρία, δεν έχουν ακόμη, αν θέλετε, την τεχνογνωσία, τη δυτική τεχνογνωσία που λέμε εμείς, ή καθυστερούν πάρα πολύ στη λήψη απόφασης για μία έγκριση, για παράδειγμα, δανειοδότησης. Αν μιλάμε για καθαρή δανειοδότηση από τις τράπεζες. Σύν ότι είναι πολύ ακριβές, συγκριτικά με τα δυτικά. Φυσικά, σήμερα που μιλάμε, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση από τη Δύση στην ναυτιλία. Οι Κινέζοι, με αυτόν τον τρόπο που ακολουθούν, με ακριβά επιτόκια και με πολλές εγγυήσεις κτλ., προσπαθούν να μπουν στην αγορά, αν θέλετε, της δανειοδότησης. Δεν έχουν ακόμη μπει. Δεν αρκετά είναι δυναμικά. Δεν ξέρω τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, καλά, βέβαια. Αλλά είναι ένα ενδεχόμενο. Είδαμε την περασμένη εβδομάδα την περίπτωση, την τραγική περίπτωση της Χανζίν. Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, νομίζω προχθές ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, την ιστορική κατά την προσωπική μου εκτίμηση απόφαση ενός κολοσσού όπως η Μόλερ Μάρσκ να κάνει split του ενεργειακού από τον μεταφορικό το δραστηριοτήτων. Βρισκόμαστε εν όψη δραστικών τέτοιων αλλαγών, κατά την εκτίμησή σας. Ας ξεκινήσουμε αυτό και να μιλήσουμε μετά τι σημαίνει αυτό, γιατί αυτή κατά αυτή η περίπτωση. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή κάθε εταιρεία, και μιλάμε τώρα. Εδώ θα ήθελα να διαφοροποιήσω, γιατί όταν μιλάμε για κορεατικούς οργανισμούς, τα λεγόμενα τσαεμπόλ, έτσι, δηλαδή οι Ιάπωνες είχαν τα Κεϊρέτσου, οι Κορεάτες έχουν τα τσαεμπόλ, είναι ουσιαστικά κονγκλόμερ, έτσι. Πολυεθνικές. Παλιά θεωρείται ότι ήταν
και οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες επεκτείνονταν και είχαν μια κάθε δομή και επιστρέφονταν διάφορες δραστηριότητες. Από εκεί και πέρα, ο καθένας καθορίζει τη στρατηγική του. Πρέπει να δει την έκθεση που έχει στην αγορά για να αποφασίσει, όπως αυτό που είπατε, η ΜΕΡΣ που θα θέλει να κάνει διαχωρισμό των δραστηριοτήτων. Δεν έχω τα μεγέθη της ΜΕΡΣ, να σας πω την αλήθεια, για να ξέρω τι μπορεί ενδεχομένως να την όθησε να κάνει αυτή τη διαφοροποίηση. Δεν ξέρω δηλαδή την έκθεσή της στην αγορά, είτε στη μία είτε στην άλλη, ώστε να μπορεί να κάνει αυτή τη διαφοροποίηση. Αλλά αυτές είναι οι στρατηγικές αποφάσεις κάθε εταιρείας. Ήθελα να ρωτήσω αν είναι δεδομένη περίπτωση, αν βλέπετε να σηματοδοτούν μια νέα τάση. Διόλου απίθανο να γίνει και από άλλες εταιρείες, αλλά έχουμε επικεντρωθεί στη Hanjin αυτή τη στιγμή που και κάπου είδα εχθές το βράδυ, δεν είχα το χρόνο να το βεβαιώσω, ότι αυτή τη στιγμή της δίνει ένα δάνειο η Korean Airlines, η οποία ανήκει στο ίδιο conglomerate της Hanjin, της δίνει 59 εκατομμύρια δάνειο. Να δούμε τελικά θα γίνει μια διάρθρωση, αλλά προηγουμένως από τη Hanjin ήταν η HMM, Hyundai Merchant Marine. Και εκείνη παρουσίασε πρόβλημα, ήρθε σε συνεννόηση με πλειοκτήτες, ακόμη και με Έλληνες, είτε δίνοντάς τους μετοχές οι οποίες θα μπορούν να διαγωνιστούν ελεύθερα στο χρηματιστήριο της Κορέας, είτε υπογράφοντας πολύ απλά να δούμε γραμμάτια τα οποία θα απαντούν το 2024. Ναι, αυτή τη στιγμή ενδεχομένως θα δούμε και άλλα τέτοια φαινόμενα, είτε από μικρότερους ναυλωτές, είτε από μεγαλύτερους, τη στιγμή που η αγορά, αυτό που λέμε, το παγκόσμιο εμπόριο δεν τραβάει. Πολύ απλά δεν δίνει δουλειά στα πλοία ή αν δίνει είναι με πολύ χαμηλά έσοδα. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει, η ελληνική παρουσία την περασμένη εβδομάδα ή γενικότερα με το δέσμο, σε ποια φάση βρίσκεται, σε φάση ανωδικού ή πτωτικού κύκλου? Η ελληνική, όταν λέτε. Η ελληνική παρουσία. Η δραστηριότητα των Ελλήνων. Μιλάγαμε πριν. Των πληκτών εννοείται. Των πληκτών. Μιλάγαμε πριν, ας πούμε, για τη Hanjin, ψάχναμε τους δύο που πήραν τα πλοία. Ακόμα τους ψάχνουμε. Η μία είναι εισηγμένη από ό,τι ξέρουμε, ακόμη δεν έχουμε διευκρινίσει. Υπάρχουν τέτοιου κινητικότητες και τέτοιου ευκαιριακές κινήσεις, το πω έτσι. Για παράδειγμα, υπάρχει αυτό που λέμε στην Ελλάδα ότι γενικά όλη η ναυτιλία ακολουθεί αυτό που κάνουν οι Έλληνες. Mm-hmm. Οι Έλληνες πλειοκτήτες. Δίνουν πάντα τον τόνο. Τον τόνο πώς θα κινηθούν και οι υπόλοιποι. Αυτή τη στιγμή, να σας πω ότι στα πλοία μεταφοράς σκληρού φορτίου, το πρώτο οκτάμινο έγιναν πράξεις από Έλληνες, είτε αγοράσαν είτε πουλήσανε, περίπου στα 450 πλοία. Όχι, παγκοσμίως, συγγνώμη, 450. Τα μισά τα έχουν κάνει οι Έλληνες. Βέβαια, εδώ οφείλουμε να δούμε τη διαφορά. Το 2015, όλο το έτος γίνανε 450 πλοία. Τώρα, φέτος, το οκτάμινο είναι 450 πλοία. Η διαφορά όμως ποια είναι, για να δούμε. Οι τιμές έχουν πέσει τόσο πολύ που αυτά τα 450 πλοία είναι μειωμένα η αξία τους κατά 2 δις. Φέτος, σχετικά με πέρυσι. Πέρυσι ήταν 5,5 δις. Φέτος η αξία τους ήταν στα 3,8 δις. Βλέπουμε λοιπόν την πτωτική τάση των τιμών των πλοίων λόγω της αγοράς. Συνεπώς, πρώτες κατακλείδα. Μέχρι την άλλη εβδομάδα έχουμε να περιμένουμε κάτι σημαντικό. Τίποτα το ιδιαίτερο από πλευρά ναυτιλίας. Ενδεχομένως να δούμε το δίκτυ και ίσως να υπάρχουν και εκεί, ίσως εγώ φοβάμαι, μη γίνουν κάποιες λανθασμένες αποφάσεις αν ο δίκτυς σπάσει το φράγμα των χιλίων μονάδων. Το οποίο ψυχολογικά θα δημιουργήσει κάποιες προσδοκίες. Δεν ξέρω αν θα είναι δικαιολογημένες. Τα παγκόσμια οικονομία θα δείξει. Θα δείξει. Έχει τα δικά τους δικούς ρυθμούς και τις δικές της εκπλήξεις ούτως ή άλλως. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου και σήμερα εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλή ξεκούραση να έχουμε γιατί χρειαζόμαστε όλοι. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε να κάνουμε ακόμη ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Επιστρέφουμε, έχουμε πολύ ρεπορτάζ μπροστά μας. Θα δούμε και τα βαραλυπόμενα του Road Show του Λονδίνου και βεβαίως έχουμε και οπτικοποιημένα θέματα ετοιμάσει για εσάς. Μείνετε μαζί μας. Και πάλι μαζί λοιπόν κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στο SBC, στο οικονομικό κανάλι της πόλης, στο οικονομικό κανάλι της χώρας, στο σύνδεν 30 η αγορά, ο γενικός δείκτης, στις 573 μονάδες, σε περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ τζίρος. Και βεβαίως, όπως προείπαμε, οι τράπεζες είναι αυτές που θα δώσουν και σήμερα τον τόνο, όπως κάνουν κάθε μέρα, οι τράπεζες οι οποίες δίνουν τον τόνο και στις, μεταξύ των Ελλήνων και ξένων επενδυτών, κινήσεις και συναντήσεις. Αναφέρομαι βεβαίως στο road show το 11ο Greek Show στο Λονδίνο, που έλαβε χώρα το περασμένο διήμερο, και βέβαια το ρεπορτάζ και τα παραλυπόμενα αυτής ακριβώς της εξέλιξης, αυτής ακριβώς της πολύ σημαντικής συνάντησης των Ελλήνων με διαχειριστές ξένων φαντς, έχει η Σοφία Ροδοπούλου, βρίσκεται δίπλα μου εδώ στο κεντρικό στούντιο του SBC. Καλημερίζω, Σοφία, καλημέρα.
Καλημέρα και από μένα, Πάνο. Το θέμα είναι ότι θέλουν οι τράπεζες να δώσουν τον τόνο. Βεβαίως δεν ξέρω αν μπορούν, γιατί τα ερωτήματα και το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών και των funds εστιάζουν σαφώς στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, ο οποίος έχει πολλά προβλήματα, δεν έχει διοικήσεις καταρχάς. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, βεβαίως. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, όπως λέγατε νωρίτερα και με τη συνάδελφο Αμαλία Κάτζο. Και από την άλλη πλευρά δεν έχουν λύσει αυτό το περιβόητο πρόβλημα των NPLs. Έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στόχοι μέχρι το 2019, οι οποίοι αναρωτιούνται οι ξένοι αν θα καταφέρουν να επιτευχθούν. Αν είναι εφικτό. Λοιπόν, μιλάμε για το 11ο ροτσόου. 25 εισηγμένες επιχειρήσεις βρίσκονται στο Λονδίνο, προσπαθώντας, επιχειρώντας να δώσουν κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα των ξένων επενδυτών. Οι ξένοι επενδυτές, πάντως, σε γενικές γραμμές είναι ενημερωμένοι. Γνωρίζουν για την πορεία της αξιολόγησης, γνωρίζουν ότι υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες, γνωρίζουν ότι θα πρέπει να έρθει και μια δεύτερη αξιολόγηση, η οποία θα πρέπει να περάσει και θα κρίνει εν πωλής και τις πολιτικές εξελίξεις. Ωστόσο, οι πολιτικές εξελίξεις που τους απασχολούσαν την προηγούμενη περίοδο και στο περσινό ροτσό δεν είναι αυτές που τους απασχολούν τόσο τώρα. Ναι, νομίζω ότι τουλάχιστον μια κάποια ισορροπία έχει πέλθει στις αμυγός πολιτικά δεδομένα, αλλά βέβαια έχει μετακυλήσει, όπως είπες και εσύ, η ανησυχία τους. Στο κομμάτι των τραπεζών, στο θέμα της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος, προσπαθούν να αφουγκραστούν την κατάσταση και το κλίμα που επικρατεί εδώ. Ωστόσο, νιώθουν, καταλαβαίνουν και αυτό εκφράζουν ότι υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις, οι οποίες αναρωτιούνται πώς θα μπορούσαν να διορθωθούν και να καλυφθούν. Τώρα, υπάρχουν αρκετά ερωτήματα και σε ό,τι αφορά το θέμα της Attica Bank, γιατί βρίσκεται στην επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες και προσπαθούν έτσι να πάρουν κάποιες απαντήσεις, τις οποίες ούτε εμείς οι ίδιοι εδώ γνωρίζουμε και σαφώς δεν θα μπορούσαν να ενημερώσουν για κάτι περισσότερο και οι Έλληνες εκπρόσωποι εκεί. Ένα μεγάλο ακόμα θέμα είναι το θέμα της εναλλακτικής δραστηριότητας. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει ενδιαφέρον και σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ενδιαφέρον αυτό ήταν αυξημένο στο συγκεκριμένο ροτσό. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα ενδιαφέρον το οποίο παραμένει στάσιμο, παραμένει εκτός συνόρων και αυτό αποτυπώνεται και στον δείκτη του ελληνικού χρηματιστηρίου, ο οποίος έχουμε φτάσει πλέον στα τέλη Σεπτεμβρίου και ακόμα κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Βλέπουμε τους τζίρους μόλις τα 11 εκατομμύρια ευρώ και είναι 10,5 ώρα. Και συνεχώς μια οριακή κίνηση είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω σε επίπεδα τα οποία έχουμε χάσει, έχουμε ξανακερδίσει πολλές φορές. Γεγονός το οποίο αποδεικνύει από μόνο του ότι οι ξένοι επενδυτές μπορεί να δείχνουν κάποιο ενδιαφέρον, μπορεί να θέλουν να μάθουν τι γίνεται στην ελληνική αγορά. Παρ' όλα αυτά δεν ακουμπούν. Αλλά δεν αγγίζουν. Είναι λογικό. Και τα θέματα της υψηλής φορολόγησης τους απασχολούν. Σαφώς είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επιληθεί, να διορθωθεί. Παρ' όλα αυτά, προς το παρόν δεν υπάρχει. Δεν είναι φιλικό γενικότερα το οικονομικό περιβάλλον απέναντι στο επιχειρήν, πολλό δε μάλλον απέναντι σε επενδύσεις οι οποίες θα έρθουν από το εξωτερικό σε σημαντικά νούμερα και κεφάλαια για να μπορούν να έχουν, για να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν θα είναι ένα μίνιμουμ σταθερότητα το οποίο προς το παρόν το αναζητούν. Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει πάντως να πούμε ότι υπήρχαν και στελέχη της κυβέρνησης του Λονδίνου. Ήταν ο κ. Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο οποίος παρέθεσε και μία ομιλία, και ο κ. Χαρίτσης, κεντρικός ομιλητής σε τραπέζι με θέμα ελληνικής κεφαλαγόρας, επιταχύνουν την πραγματική οικονομία. Ωστόσο, θα περιμένουμε επί του πρακτέου να δούμε τι θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του ροτσόου και αν οι ελληνικές επιχειρήσεις και εκπρόσωποι αυτών θα έχουν πείσει τους ξένους ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς μια συγκεκριμένη πορεία και πάντα με επίκεντρο τις ελληνικές τράπεζες. Θα υπενθυμίσω ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει θέσει ένα συγκεκριμένο στόχο και στις 4 συστημικές για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά και γενικά ο στόχος που έχει τεθεί για τις 4 συνολικά είναι ότι θα πρέπει μέχρι το 2019 να δοθεί μια λύση, να γίνει μια εκαθάρρυνση στα 41 δισεκατομμύρια. 41 δισεκατομμυρίων ευρώ χορηγήσει μέχρι στιγμής. Από το σύνολο των 108 μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στόχος να πέσουμε γύρω στο 60 με 70, τουλάχιστον στα 60 με 70 δισεκατομμύρια, για τα οποία θεωρείται από εκεί μετά ότι μπορεί να μην είναι
άμεσα διαχειρίσιμο, αλλά προφανέστατα είναι πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμο από ότι αυτό το κολοσσίο άνοιγμα υπάρχει αυτή την ώρα. Και πολλές άλλες λεπτομέρειες για το τι θα γίνει με τις μη βιώσιμες επιχειρήσεις, με τις βιώσιμες. Πώς θα γίνει ο έλεγχος βιωσιμότητας, όλα αυτά είναι. Από ποιον θα γίνει. Από ποιον θα γίνει, τι ευθύνες θα φέρει κτλ. Κτλ. Θέματα που και αυτά, ξαναλέω, μπορεί να γινόμαστε βαρετοί, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Θα έπρεπε να έχουν λυθεί, ωστόσο ακόμα συζητώνται. Για τον λόγο του ελθές, λέγαμε και νωρίτερα, λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, ότι ο γερμανικός κράτος είναι προβληματικός. Είδου είδης που παίζει τώρα σε breaking το Bloomberg, η Commerzbank κόβει 5.000 θέσεις εργασίας. Είδε το πρόβλημα, ανακοινώθηκε το πρόβλημα, άμεση η λύση μέσα στην εβδομάδα. Έτσι. Μπορεί να είναι προφανέστατα μια δυσάρεστη είδηση, το να χάνει μάλιστα και σε τέτοιους αριθμούς κόσμου στη δουλειά του, αλλά πάντως είναι μια στρατηγική επιχειρηματική κίνηση και απόφαση που ελήφθη εν το άμα και το θάμα. Με το που προέκυψε το θέμα, αναδείχθηκε το θέμα, προέκυψε και μια απόφαση. Το αν ήταν σωστή ή όχι είναι κάτι άλλο. Πάντως είναι μια απόφαση και μια αντίδραση. Έτσι. Και δείχνει ότι υπάρχει ένας σκεπτικισμός, ένας προβληματισμός για την πορεία της τράπεζας και όπως όλες τις τράπεζες και η Commerzbank. Να δούμε τι θα κάνει και η Deutsche Bank στη συνέχεια, γιατί και αυτή έχει άλλα προβλήματα. αυτή και αν έχει σκελετό στους δουλάπες. Τι θα κάνει και οι ελληνικές τράπεζες με θελουσίες, ίσως με απολύσεις, δεν ξέρω. Έχουμε μπροστά μας. Και βέβαια όλα θα είναι στην άρτηση των νέων διοικήσεων και τη νέα ανθρωπογεωγραφία. Αυτό και καθυστερούν. Νέα ανθρωπογεωγραφία αλλά και νέα πολιτική ενδεχομένως. Ακριβώς. Από εκεί μετά είχαμε την JP Morgan να δίνει και το δικό της κέλεσμα για τις τράπεζες. Και η JP Morgan, η οποία αναφέρει επίσης ότι κλειδί για την πορεία της αγοράς είναι οι ελληνικές τράπεζες. Έχουμε και την έκθεση στα χέρια μας, το SBC την παραθέτει στους τηλεθεατές. Είναι μια έκθεση η οποία επικεντρώνεται, είναι πολλών σελίδων, δεκάδων σελίδων και επικεντρώνεται στην πορεία των αναδυόμενων αγορών, ωστόσο στην σελίδα και αναφέρεται στα κλειδιά τα οποία θα επηρεάσουν την πορεία των αναδυόμενων αγορών και σε αυτή ανήκουμε πλέον και εμείς. Και στη σελίδα 64 λοιπόν κάνει και μια αναφορά στην πορεία της Ελλάδας, στην πορεία των ελληνικών τραπεζών. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι η υψηλή μεταβλητότητα μετατρέπει τους δείκτες SARP, το βλέπουμε στον τίτλο, να φαίνονται ιδιαίτερα χαμηλοί και επισημαίνει την ανάγκη να υπάρξει υψηλή μερισματική απόδοση για την εξάλληψη των κινδύνων. Mm-hmm. Και στην επόμενη κάρτα επίσης βλέπουμε ότι αναφέρεται και στα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών. Εδώ μας λέει ότι σαφώς το κλειδί για την, αυτό που είπαμε πριν, το κλειδί για την πορεία της αγοράς, της χρηματιστηριακής αγοράς, είναι πορεία των τραπεζών. Αυτό έχει δείξει ιστορία. Με βάση την πορεία των τραπεζών, με βάση αυτή κινείται και ο γενικός δείκτης. Και αναφέρεται και στις ελληνικές τράπεζες, στην πορεία των μεγεθών. Για την Eurobank αναφέρει ότι τα κέρδη έφτασαν στα 46 εκατομμύρια, για την Πειραιώς στα 4,1. Η Εθνική και η Αλφα είχαν ζημίες 3,1 και 16,8 αντίστοιχα. Ήταν μεικτά τα μηνύματα που έδωσαν τα αποτελέσματα και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι αναφέρεται και στον ΟΤΕ, όπου ο ΤΕ για την JP Morgan ξεχωρίζει. Mm-hmm. Είναι η μόνη μετοχή της Ελλάδας, η οποία βρίσκεται στα top picks της JP Morgan. Αυτή είναι η εικόνα που μας δίνει η συγκεκριμένη τράπεζα και σαφώς αναφέρεται και στην σημαντική πορεία, πτωτική πορεία που έχει ακολουθήσει στο ελληνικό χρηματιστήριο ο τραπεζικός κλάδος. Είναι ιδιαιτέρως πτωτική, πολύ πιο αρνητική σε σχέση με αυτή του γενικού δείκτη. Λοιπόν, Σοφία, δεν μένει να σε ευχαριστήσουμε. Το ρεπορτάζ βεβαίως συνεχίζει, κυρίες και κύριοι, και εμείς το παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς. 0,46 για το γενικό δείκτη. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Το διακύμανση είναι μάλλον ισχυρή. 12 εκατομμύρια ευρώ τζίρος μέχρι αυτή την ώρα. Συνεπώς, πάμε να πάρουμε ακόμη μια πολύ μικρή ανάσα. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Θα δούμε και με τη γλώσσα των αριθμών την σημερινή συνεδρίαση και βέβαια θα δούμε και τα οπτικοποιημένα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς.
Και πάλι μαζί, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στο SBC. Στο οικονομικό κανάλι της πόλης, στο οικονομικό κανάλι της χώρας, εδώ όπου μαθαίνετε πρώτοι όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την επενδυτική σας δραστηριότητα και όχι μόνο. Συν 044 για το γενικό δίκτυο. Άνοιξε με θετικό βήμα, παραμένει με θετικό πρόσημο, οριακά πάνω από τις 570 μονάδες, στο εύρο διαχείριση 560-575 κινείται όλη αυτή την εβδομάδα. Αρκετά, ο τζίρος ήταν στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Θα έλεγε κανείς πως είναι σε μάλλον μικρά επίπεδα, δοθέτως του γεγονότος όμως ότι είναι ο δεύτερος υψηλότερος αυτή την ώρα περίπου αναλογικά μέσα στην εβδομάδα, έπεται και συνέχεια την οποία θα παρακολουθήσουμε, πιστέψτε με, πραγματικά. Όμως τώρα νομίζω ότι είναι μια χαρά ευκαιρία για να δούμε με τη γλώσσα των αριθμών πώς έχει κυλήσει μέχρι τώρα η συνεδρίαση, τι έχει συμβεί. Βλέπετε πως παρά το γεγονός ότι σε απόλυτους αριθμούς ο γενικός δείκτης κερδίζει μάλλον περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα, στην αγορά αυτή καθ' αυτή, στο ταμπλό, τα πράγματα είναι πολύ πιο ισορροπημένα. 26 τίτλοι από όσους έχουν μέχρι στιγμής κάνει πράξη βρίσκονται με θετικό το πρόσημο, 8 είναι οι αμετάβλητες μετοχές και 25 είναι οι μετοχές που διατηρούν αρνητικό πρόσημο, πτωτικό πρόσημο αυτή τη στιγμή. Πάμε να δούμε τον δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Εδώ βλέπετε οριακή συγκριτικά την άνοδό του, πάντα με σύγκριση του γενικού δείκτη. Ο γενικός δείκτης, μάλλον ο 25ης υψηλής κεφαλαιοποίησης, με πρώτο χαρτί τη ΔΕΗ σε κέρδη, κάτω από τις 5 ποσοστιαίες μονάδες των κερδών. Για την ακρίβεια, λοιπόν, έχουμε και λέμε. Η ΔΕΗ στο συν 4,91% στα 2 ευρώ και 78 λεπτά. Η Φολή-Φολή στο συν 1,01% στα 21 ευρώ και 94 λεπτά. Με την ΕΙΔΑΠ στο συν 0,90% στα 5 ευρώ και 60 λεπτά. Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ενισχύεται σε ποσοστό 0,65% στα 12 ευρώ και 48 λεπτά. Ενώ ο τίτλος του ΟΤΕ κερδίζει τώρα ποσοστό 0,63% στα 7 ευρώ και 94 λεπτά η τιμή του. Η Alpha Bank ενισχύεται σε ποσοστό 0,62%, η διακύμανση του τίτλου αυτή την ώρα στο 1 ευρώ και 62 λεπτά. Η Aegean, η αεροπορία Αιγαίου ορθότερα, στο συν 0,47%, ο τίτλος διαπραγματεύεται στα 6 ευρώ και 48 λεπτά. Τα ελληνικά πετρέλαια στο συν 0,27% με την τιμή στα 3 ευρώ και 75 λεπτά. Ο τίτλος του Μυτιλινέου ενισχύεται ποσοστό 0,26% στα 3 ευρώ και 89 λεπτά η τιμή του, ενώ η Motor Oil ενισχύεται σε ποσοστό 0,20% και η τιμή της μόλις ξεπέρασε κατά 1 cent τα 10 ευρώ. Εδώ κάπου ολοκληρώθηκαν αυτά τα 10 ήταν και τα χαρτιά με άνοδο στον 25. Ένα χαρτί αμετάβλητο, ο λόγος για τον αλλάκτορα, στο 1 ευρώ 28 λεπτά και οι υπόλοιποι τίτλοι του 25 με πτωτική τροχιά, με πτωτικό πρόσημο, με αρνητικό πρόσημο. Η 3Ε στο μείον 0,05% στα 20 ευρώ και 20 λεπτά. Η Jumbo με απώλειες 0,18% στα 11 ευρώ και 23 λεπτά. Ο τίτλος του Titana υποχωρεί σε ποσοστό 0,33% στα 20 ευρώ και 93 λεπτά, ενώ αυτός της Τέρνα Ενεργειακής υποχωρεί σε ποσοστό 0,38%. Η τιμή του βρίσκεται τώρα στα 2 ευρώ και 60 λεπτά. Η Eurobank υποχωρεί κατά 0,39% στα 52 cents του ευρώ. Η Lambda Development κατά 0,43% στα 4 ευρώ και 64 λεπτά. Η Εθνική Τράπεζα στο μείον 0,49% στα 20 cents του ευρώ. Ο ΟΠΑΠ στο μείον 0,51% με τιμή 7 ευρώ και 79 λεπτά. Η ΓΕΚ Τέρνα χάνει τώρα ποσοστό ο τίτλος 0,55% και διαπραγματεύεται στο 1 ευρώ και 80 λεπτά. Η Τράπεζα Πειραιώς στο μείον 0,69% και στα 14 cents του ευρώ. Η Γκριβάλια Properties με απώλειες της τάξης του 0,72% στα 6 ευρώ και 85 λεπτά. Η Βιοχάλκο με απώλειες της τάξης του 0,81% στο 1 ευρώ και 23 λεπτά. ΕΧΑΕ μείον 0,97% με τιμή στα 4 ευρώ και 10 λεπτά, ενώ η ΜΕΤΚΑ χάνει ποσοστό 1,20% και διατιμάται τώρα στο 1 ευρώ, μάλλον στα 7 ευρώ, με συγχωρείτε, και 43 λεπτά. Αυτά από τον 25, πάμε να δούμε και τις τράπεζες. Κατά το μάλλον ή τον έχουμε δει βεβαίως το τι συμβαίνει. Είναι επί της ουσίας δύο τα θετικά χαρτιά, δύο τα μετάβλητα και δύο οι πτωτικές. Απόλυτη ισορροπία δηλαδή, αν θέλετε, στον κλαδικό δείκτη. Η Alpha Bank πάντως με το συν 1,24% στο 1 ευρώ και 63 λεπτά διατηρεί το προβάδισμα. Η Κύπρο ακολουθεί ως το δεύτερο μοναδικό ανωδικό χαρτί, στο 0,69 υψηλότερα τώρα η διακύμανσή της από το ξεκίνημα και μέχρι αυτή τη στιγμή, η τιμή της στα 15 cents του ευρώ. Η Αττική είναι αμετάβλητη με μια τιμή οριακότατη πια, στα 0,05 του ευρώ, ενώ η Πειραιώς ομοίως και αυτή αμετάβλητη, αλλά τουλάχιστον με τα τιμή της να είναι στα 14 λεπτά, περίπου τριπλάσια δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε σε σχέση με τις Αττικές. Η Ελλάδος τέλος είναι αμετάβλητη στα 9 ευρώ και 80, μάλλον η Ελλάδος πτωτική, με συγχωρείτε, στα 9 ευρώ και 88 λεπτά.
και τον συμπληρώνεται από την Eurobank, ο κρατικός δείκτης, στο μείον 0,39% στα 52 σέντς του ευρώ και την Εθνική Τράπεζα, η οποία Εθνική Τράπεζα είναι στο μείον 0,49% και στα 20 σέντς του ευρώ. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τα της ελληνικής χρηματιστικής αγοράς μέχρι αυτή την ώρα, 45 λεπτά μετά τις 11, ο Γενικός Δείκτης, επαναλαμβάνω, είναι σε θετικό πρόσημο κατά μισή και πλέον ποσοστιαία μονάδα. Πέριξε αυτού του επίπεδου κινείται από το ξεκίνημα και μέχρι αυτή την ώρα. Και εμείς νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε στο βίντεο που ακολουθεί τις εκτός αμυγός οικονομικής επικαιρότητας ειδήσεις που βεβαίως απαρτίζουν το σημερινό εξωτερικό δελτίο. Έχασε τελικά τη ζωή του ο άνδρας που νεσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση ύστερα από πυροβολισμό στη διάρκεια των βίαιων συγκρούσεων στην πόλη Σάρλο της Βόρειας Καρολίνας της ΗΠΑ. Οι αστυνομικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο άνδρας πυροβολήθηκε από άλλον πολίτη, έναν ισχυρισμό που διαψεύδει ένας δικηγόρος. Ο Έντι Τόμας, που βρέθηκε στο σημείο στο οποίο συνέβη το περιστατικό, υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε κανένα επεισόδιο ανάμεσα σε διαδηλωτές. Σύμφωνα μάλιστα με τις εκτιμήσεις του, ο άνδρας έπεσε νεκρός είτε από κάποιο από τα χημικά που χρησιμοποίησε η αστυνομία, είτε από πλαστική σφαίρα. Την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Χαλέπι ανακοίνωσε το καθεστώς στη Δαμασκό ύστερα από την κατάρρευση της εκεχηρίας, η οποία διήρκησε μόλις μία εβδομάδα. Στη χειρότερη αεροπορική επιδρομή των τελευταίων μηνών, αεροπλάνα βομβάρδισαν τη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους και προκαλώντας τεράστιες υλικές ζημιές. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν θα πραγματοποιηθούν και χερσαίες επιχειρήσεις, ωστόσο σύμφωνα με το καθεστώς στη Δαμασκό θα δημιουργηθούν ζώνες διαφυγής των αμάχων. Έντονη κριτική άσκησε ο Πάπας Φραγκίσκου στους δημοσιογράφους, οι οποίοι περιορίζονται στο να ανακυκλώνουν κουτσομπολιά. Ο προκαθήμενος της Ρωμαίο-Καθολικής Εκκλησίας, μιλώντας σε εκπροσώπους της Ιταλικής Ένωσης Δημοσιογράφων, ανέφερε ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να αναζητούν την αλήθεια και όχι να σκοτώνουν κάποιον με τη γλώσσα τους, ενώ δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την κουτσομπολίστικη δημοσιογραφία σαν μία μορφή τρομοκρατίας. Ο λαλίστατος, σε κάθε περίπτωση. Πάπας τα έχουν και με τους δημοσιογράφους. Οκ. Okay. Λοιπόν, εμείς πριν ολοκληρώσουμε και αυτήν εδώ την πρωινή ενημερωτική ζώνη, έχουμε και ακόμα ένα θέμα να δούμε και παρακολουθούμε βεβαίως και τις εξελίξεις έτσι όπως προέρχονται αυτές, αναδύονται στην επικαιρότητα. Είπαμε νωρίτερα, το είδαμε και σε πρωτοσέλιδα της σημερινής εφημερίδας, το είδαμε και στο ρεπορτάζ της εξελίξης της Μαρινόπουλος. Έχουμε και επισήμως τώρα από την PricewaterhouseCoopers την αποστολή επιστολών προς τους προμηθευτές της Μαρινόπουλος, με την οποία ζητά τη συνένεσή τους προκειμένου να προχωρήσει η υπαγωγή της εταιρείας στο άρθρο 106β. Και 106β και θήτα, στο πλαίσιο λέει, του σχεδίου εξυγίανσης με στρατηγικό επενδυτή. Σκλαβαίνεται ο στρατηγικός επενδυτής. Η PricewaterhouseCoopers ζητά λοιπόν από τους προμηθευτές της Μαρινόπουλος συνένεση για κούρεμα των απαιτήσεών τους κατά 50% οριζόντια. Θυμίζουμε ότι η PricewaterhouseCoopers λειτουργεί και ενεργεί ως σύμβουλος της διαδικασίας εγκαθάρισης της Μαρινόπουλος. Αυτό λοιπόν είναι το τελευταίο επίσημο τουλάχιστον νέο όσον αφορά στην ισογραφία της ημέρας. Εμείς πάμε να δούμε ένα θέμα ακόμα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Οι υπηρεσίες υγείας βρέθηκαν στο μικροσκόπιο του 15ου συνεδρίου Health World, που διοργάνωσε για ακόμη μια χρονιά το Ελληνοαμερικανικό Εμπειρικό Επιμελητήριο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Τη σύγχρονη εικόνα του κλάδου υγείας προσπάθησαν να αποτυπώσουν οι ομιλητές που συμμετείχαν στο 15ο συνέδριο Health World, που διοργάνωσε για ακόμη μια χρονιά το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Συλλόγου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Για πρώτη φορά, μάλιστα φέτος, στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχαν και οι Σύλλογοι των Ασθενών. Στόχος της ετήσιας συνάντησης ήταν να υπάρξει ένας ανοιχτός διάλογος μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για τη δημιουργία και την ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος. Η μεγάλη πτώση στην δαπάνη υγείας από τα 24 στα 14 δις έχει δημιουργήσει αξεπέραστα εμπόδια και για τους ασθενείς αλλά και για τις εταιρείες που καλούνται να επιβιώσουν σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον. Είναι φανερό ότι αν δεν παρθούν κάποια μέτρα, αν δεν υπάρξει ένα συνεκτικό σχέδιο που να στηρίζεται σε στοχευμένες μεταρρυθμίσεις, τότε κινδυνεύουμε να δούμε αποεπένδυση των παρόχων υγείας και να δημιουργηθούν νέα αξεπέραστα εμπόδια. Οι ανάγκες του συστήματος υγείας, ενός μοντέρνου συστήματος υγείας στην Ελλάδα και οι ανάγκες των ασθενών αυξάνονται. Γνωρίζουμε ότι η γύρα του πληθυσμού μεγαλώνει και τελικά εμείς κατεβάσαμε τη δαπάνη, αυξήσαμε τα έξοδα στο 83% του συστήματος υγείας, γιατί η φαρμακευτική δαπάνη και η δαπάνη στην τεχνολογία αντικατοπτρίζουν το 17% του συνόλου της δαπάνης της υγείας. Και αφήσαμε αυτό το 83% πιστεύω ανέγκυχτο. Χορηγός επικοινωνίας του συνεδρίου ήταν το SBC TV. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και στα του
σε αυτό το πολύ ενδιαφέροντο του επιμελητηρίου. Λοιπόν, η ενημέρωση συνεχίζεται. 051 ο γενικός δείκτης. Στο ΣΥΝ 051, 575 μονάδες για το γενικό δείκτη, 14,8 εκατομμύρια ο τζίρος. Μείνετε εδώ, η ενημέρωση συνεχίζεται. Επαναλαμβάνω, έχουμε ειδήσεις που ξεκινούν, μάλλον που συνεχίζονται και έρχονται με πολύ σημαντικούς ρυθμούς. Έχουμε η τελευταία είδηση, έχει να κάνει με την παρέτηση του κ. Ευτύχη Βασιλάκη από το ΔΣ της Πειραιώς. Σε συνέχεια του ρεπορτάζ που είδατε εδώ πρώτη από την Αμαλία Κάντζου για τις εξελίξεις στην ηγεσία των συστημικών τραπεζών. Έχουμε από εκεί και μετά από τις υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας, κυρίως το γεγονός ότι υπάρχει είδηση από τη Μαρινόπουλος, από την PricewaterhouseCoopers, που ζητά επισήμως 50% κούρεμα από τους προμηθευτές. Και βεβαίως παρακολουθήσαμε εδώ και την διάνοιξη και πάλι στη Βουλή για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Το μεγάλο ραντεβού είναι τη Δευτέρα, επαναλαμβάνω, για το θέμα των αδειών αυτό καθ' αυτό, με την πληρωμή από τους υπερθεματιστές της πρώτης δόσης. Στα υπόλοιπα της ημέρας, νομίζω ότι εδώ έχετε την ευκαιρία, πάντα από το SBC, να παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα διαμειφθούν. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ. Εμείς σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας από τις 10 το πρωί και μέχρι αυτή τη στιγμή εδώ, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας, Θεού θέλοντος, για τη Δευτέρα πλέον το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.